Εδώ είμαστε. Χαίρετε. Καλό μεσημεράκι. Καλή Παρασκευούλα. Κώστας Κούσης. Καλή Παρασκευούλα. Στέργιος Αναστασιάδης. Χρήστανθος στο σπίτι. Παρασκευή και 13. Καραντίνα. Καραμπίνα μάλλον. Καντίνα. Καντίνα. Καντίνα του χρειάζεται όντως. Λοιπόν, δεν έχει κάτι ο Χρήστανθος εννοείται. Απλά είπε να κάνει, όπως λένε και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, τηλεεργασία. 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 E-learning. Και e-working. Ο Χρήστανθος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει εδώ και μια εβδομάδα, Κώστα. Ναι. Το κάνει τώρα. Που το δεν, κάνει έχει, τώρα. Που δεν έχει. Έχει. Ενώ πριν που δεν ήξερε, δεν το έκανε. Ερχότανε. Μια πολύ υπεύθυνη. Ελά σολέ. Λοιπόν, σολέ. Παρασκευή σήμερα, Στέργιο, έχουμε πολλά να πούμε. Για τη μεταμεσονύχτια συνεδρίαση. Αυτό πώς έγινε. Στην Επιτροπή Εφέσεων. 6 ώρες, 6:30. Άμα το ξυπνάς, Κώστα, 6 ώρα το απόγευμα, ποιος σου φταίει. Γιατί το. Ξεκινήσει το 2 το μεσημέρι. Πιο νωρίς δεν είχαν δουλειά, είχαν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι είχαν. Α, μήπως επειδή εφέτες. Είναι εφέτες γι' αυτό. Το πρωί δικάζουν. Υπήρχαν δικαστήρια το πρωί. Δικάζουν τελικά δεν είχαν απεργία. Και το απόγευμα. Σωστά, ήταν και αυτό είναι κλειστά. Εδώ τώρα πρόσεξε. Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε γι' αυτό. Η ουσία είναι ότι μπήκαν στην ουσία. Η ουσία είναι ότι μπήκαν στην ουσία. Εντάξει. Ταλαιπωρήθηκαν λίγο οι συνάδελφοι που ήταν στα γραφεία της ΕΠΟ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, 2.30. Ναι, γι' αυτό κάνουμε συναρπαστικό επάγγελμα. Καλώς εικόνα των πραγμάτων στη συνέχεια. Να μας πει ο πρώτο χέρι γιατί. Καλοκτενισμένο και καλοτιμένο. Μπριγιαντίνη. Μπριγιαντίνη, όχι. Τι όχι, αφού γυαλίζει το μαλλί. Λάδι και λεμόνι, βάζαν παλιά. Καλό κόλπο. Την έχει δύσκολα ο συγκεκριμένος συνάδελφος από το πρωί γιατί. Γιατί? Τα που λέγαμε έξω. Ναι. Έξαλλος ο άλλος συνάδελφος. Όλοι έξαλλοι. Θα μας τα πει ο πρώτο χέρι γιατί είχαμε και εντάσεις με στην αίθουσα. Αλέξη Κούγιας. Καλά, κλασικά. Η ρητορία του κτλ. Ναι. Αγκαζέ με Ελίνα Σουλούκου. Λινάρα, ωραία. Πριν τη συνεδρίαση. Ο κόκκινος φάκελος, κλασικά. Ναι. Και είχαμε και Κώστα την ώρα της εκδίκασης μετακινήσεις νομικών. Δηλαδή έφευγε ο Αλέξης Κούγιας από τη θέση του, πήγαινε προς τη Ελίνα Σουλούκου για να χαράξουν την επόμενη στρατηγική τους. Φοβερά πράγματα. Υπόθηκαν πολλά και αντιλουβά του ΠΑΟ και αντιλουβά της Ξάνθης και αντιλουβά του Ολυμπιακού και του Αλέξη Κούγια γενικότερα. Θα τα πούμε. Θα είχε τα πούμε. Ψωμί, μιλάμε για μια διαδικασία που κράτησε περίπου 6,5 ώρες προς 7. Τα παιδιά από τα site που γράφαν το live. Ευτυχώς 8 η ώρα παρέδωσε σκητάλη. Κώστα. στον Αντώνη Τσακαλέα. τον ήρωα. 8 και 5 παρέδωσα. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κορνήλος Παλάς Hotel. 4 αστέρων ξενοδοχείο, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, εδέσεις μετά το φανάρι της Αγχιάλου. Υψηλό επίπεδο σέρβις, πολύ μοντέρνο ξενοδοχείο. Άνετη χώρη, γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ. Πάρκινγκ φυσικά εννοείται απλά. Σημείο φιλοξενίας αθλητικών συλλόγων που το επιλέγουν και για διαμονή και για διατροφή. Κοντά στην πόλη αλλά και μακριά τη φασαρία της. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή και χαλάρωση. Κορνήλος Παλάς 2310723700. κορνήλοσπαλάς.gr στο ίντερνετ, το site του ξενοδοχείου. Πρέπει να πας. Και μαζί μας την πρώτη ώρα τότε καλοκαίρας. Πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο να ταξιδεύετε. Αλλά και να μετακινήσετε με ασφάλεια εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι, ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση σας δίνει το Ότο Καλογεράς όσο του εμπιστεύεστε το δικό σας. Τρία καταστήματα Γρηγορίου Λαμπράκη 22 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιών στη Θέρμη και φυσικά στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Οι αναβολές Κώστα σε πρωταθλήματα συνεχίζονται. Μιλάμε για ντόμινο. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε ποιοι παίζουν. Τα δεδομένα αλλάζουν. Όχι ποιοι δεν παίζουν. Παίζει, από ό,τι ξέρω, η Κύπρος. Φοβερά πράγματα. Πανηγυρίζει Κουάλα Λουμπούρ. Μην το λες αυτό. Πανηγυρίζει η Τζακάρτα και η Κουάλα Λουμπούρ. Ποιος άλλος παίζει. Παίζει η Σερβία. Το ίδιο. Ομοίως. Παίζει η Γερμανία, από ό,τι γνωρίζω, και κλεισμένων. Παίζει η Αγγλία, αλλά έχουμε 2-3 κρούσματα. Ένα εξ αυτών για τον προπονητή της Arsenal. Δεν επιβεβαιώθηκε νομίζω. Ναι. Ο Αρτέταλες. Ναι, υπάρχει άλλη ομάδα τώρα μου διαφεύγει που ανακοίνωσε ότι μέλος της έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ένα υπάρξει... παίκτη από την Τζέλσι. Από την Τζέλσι ένα με διπλό επίθετο. Θα υπάρξει, ναι, θα υπάρξει συνεδρίαση το μεσημέρι. Δεν είναι απίθανο να αναβληθεί η Premier League. Τώρα γιατί θα αναβληθεί η Premier και όχι η υπόλοιπη της Αγγλίας. Ναι, δεν το γνωρίζω. Δεν μαζεύεται κόσμος. Για τη Γερμανία τα είπαμε. Το Βέλγιο αναβλήθηκε.
Η Γαλλία πάει προς αναβολή, δεν έχει αναβληθεί και επίσημα τώρα που μιλάμε. Η νέα πρόεδρος δημοκρατίας. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουμε καραντίνα. Δεν τους πιάνει αυτούς. Τι τελετή είναι αυτή τώρα με 600.000 κόσμο. Και φαντάρι. Θα μου πεις, δεν θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Εντάξει, να γίνει. Ας γίνει πιο λιτά. Πιο λιτά. Ρε φίλε, εντάξει. Πρόσεξε όμως τώρα. Μην έχουμε αγήματα και. Το καινούριο. Η πρόεδρος, η κυρία πρόεδρος, ζήτησε να μην γραφτεί στο επίσημο πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής. Ναι. Και στο επίσημο έγγραφο, τέλος πάντων, ότι της απονέμεται το τίτλο της πρόεδρου της Δημοκρατίας, ως Εκατερίνη. Ζήτησε να γραφτεί ως Κατερίνα. Ό,τι θέλει ο καθένας, ρε Κώστα. Κατάλαβε. Άμα ήθελε, θα είναι και η Κάθριν. Αρχίσαμε τις ιδεολειψίες. Και η Κάθριν μπορεί να ήθελε. Ρε φίλε. Στον καθένα τώρα, πώς θέλει να πει, θα πει. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είσαι στην πολυκατοικία. Παιδιά, τα κοινόχρηστα, αυτό το τέταρτο δεν τα πλήρωσε. Πού είναι αυτός? Ένα τώρα δεν δουλεύει και τα λοιπά. Ναι, αλλά τα πληρώνουμε εμείς. Χθες ο κ. Σαββιενάκης, κυρία Σύνδια λέει. Δεν είπε. Κυρία Σύνδια. Κυρία Σύνδια. Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Κυρία Σύνδια. Οπότε εμείς του μπάσκετ πρέπει να δίνουμε φακέλος. Έτσι από το Σεπτέμβριο. Τι φακέλος? Για αδειοδότηση. Όχι, τελειώσατε. Παίζουν όλοι. Επιτροπή Επαγγελματικού Μπάσκετ δεν υπάρχει. Άρα δεν δίνουμε. Και όπως είπαμε, σταματάει το πρωτάθλημα, σώζεται και ο ΠΑΟΚ. Παρότι θα κάναμε το 5-6. Σίγουρο. Δεν το λέω. Δεν υπάρχει. Θα το κάναμε. Σίγουρο. Δηλαδή διπλό στο Ρέθινο σίγουρα. 100%. Τρεις νίκες στο Παλατάκι και διπλό στην Πάτρα. Με ευκολία. Στην ΑΕΚ θα έχανα. Νίκη με τον, τον Ερακλή. Είπα τρεις νίκες στο Παλατάκι. Τρεις νίκες στο Παλατάκι. Δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα γλιτώνει έτσι και αλλιώς αγωνιστικά. Αλλά για το καλό της κοινωνίας να μην γίνει πρωτάθλημα μπάσκετ σε κλειστό χώρο, Κώστα. Βέβαια. Επικίνδυνο. Με τίποτα. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Δεν πέφτει κανείς. ΠΑΟΚ ολέ και του χρόνου ερχόμαστε. Και του χρόνου τα λέμε. Του χρόνου τα λέμε. Θα βάζω Γιώργης. S στο Instagram βόμβες και πορτοκαλί βόμβες. Θα κάνει διάφορα post και η βόμβα του Γιώργου Σαββίδη, ο Spencer Hose και διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, τι άλλο? Τι άλλο, έχουμε πολλά. 7 παρατέταρτο έχει συνεδρίαση η έκτακτη Super League για να αναβληθεί αυτό που λέμε εδώ και μέρες. Όλα. Η έναρξη των play-off. Η Super League 2 έχει ήδη αναβάλει τους αγώνες. 7 παρατέταρτο, δηλαδή όχι 6,5 ας πούμε. Κώστα, υπάρχει μια ακρίβεια. Ούτε 7. Ούτε μπακάλιτες είμαστε, ούτε μανάβιτες. 7 παρατέταρτο. Και πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Ναι. Υπάρχει σχεδόν ομόφωνη γιατί αντιδράει ο Ολυμπιακός, θέλει να παίξει. Και γι' αυτό γίνεται το συμβούλιο. Γιατί αν υπήρχε και το ναι του Ολυμπιακού, δεν θα γίνονταν καν συμβούλιο. Απλά θα είχε ανακοινωθεί από χθες ότι δεν θα γίνει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Ο αγώνας του Άρη το Σάββατο. Και οι αγώνες της Κυριακής. Αντιδράει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ήθελε να γίνει. Δεν ήθελε να, κοίταξε, δεν ήθελε να γίνει το Ολυμπιακός Γούλφς. Δεν ήθελε. Αλλά θέλει να γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό? Τη στιγμή που ο πρόεδρος του έχει κορονοϊό και ο δικηγόρος του είπε χθες ότι επειδή είμαι στις επαθείς ομάδες, είπε ο δικηγόρος του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα προτιμούσα να μην έρχομαι στις δίκες, άρα αναβολή. Εντάξει. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός δεν είναι και τόσο αστείο. Παρότι το παίρνουμε λίγο έτσι, γιατί δεν μπορούμε να αρχίσουμε να βρίζουμε στα μικρόφωνα. Αλλά πραγματικά, όχι απλά δεν έχει καμία λογική, για μένα είναι εξορχιστικό, Κώστα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, όλες οι ομάδες της Super League να λένε ναι για αναβολή των play-off και να υπάρχει Ολυμπιακός να λέει: εγώ θα θέλω να παίξω. Λοιπόν, θα δούμε και αυτό πώς θα, θα δούμε πώς εξελιχθεί το απόγευμα, 7 παρατέταρτο. Νομίζω οι πρακτικές δεν πρέπει να σε εκπλήσουν, Στέργιο, ιδίως εσένα που είσαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εμείς λίγο πιο απ' έξω, εντάξει, τα βλέπουμε ίσως λίγο πιο ουδέτερα, αλλά οι πρακτικές δεν πρέπει να μας εκπλήσουν αυτές. Λοιπόν, ανακοινώθηκε πριν από λίγο η αναβολή όλων των προγραμματισμένων για την επόμενη εβδομάδα αγώνων και των διοργανώσεων της UEFA. Αυτό σημαίνει πως δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη η Revanche Wolves Ολυμπιακός, όπως και τα υπόλοιπα μάτς για τους 16 του Europa League. Επίσης δεν θα γίνουν και οι επαναληπτικοί των 16 του Champions League. Θέλω να επισημάνω για ακόμη μια φορά, έγινε 46 ετών. Δεν υπάρχει επαναληπτικός, παιδιά. Δεν ξαναπαίζεται το παιχνίδι. Είναι, αμάρε, Κώστα. Δηλαδή είναι το δεύτερο παιχνίδι. The second leg game. Η επαναληπτική. Έγινα 50 χρονών και κανείς δεν το διορθώνει ποτέ. Όπως δεν υπάρχει και
Παρότι το χρησιμοποιώ και εγώ. Η επαναληπτική. Στην επανάληψη δεν, του αγώνα. Στην επανάληψη. Δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Πάμε τώρα στην επανάληψη, όπου βέβαια θα γίνει σέντρα πάλι όπως το πρώτο λεπτό του πρώτου ημίχρονου. Εντάξει, ρε Κώστα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ελληνικά είναι η πιο ωραία γλώσσα. Δηλαδή, έλεος. Τι επαναληπτική των 16. Ξαναγίνονται. Επιτέλους πια. Λοιπόν. Δεν θα γίνουν λοιπόν και οι ρεβάνς των 16 του Champions League που ήταν προγραμματισμένοι για την Τρίτη. Ρεβάνς βέβαια στα ελληνικά σημαίνει πάλι επαναληπτικός. Manchester City Real, Juventus Lyon και την Τετάρτη Barcelona Napoli και Bayern Chelsea. Αναβάλλονται και οι αγώνες στο Youth League που θα γίνονταν 17 και 18. Δεν θα γίνουν ούτε και οι κληρώσεις των πρωτομετελικών του Champions και του Europa League που επρόκειται να διεξαχθούν την επόμενη Παρασκευή. Εδώ καράβια χάνονται, Κώστα. Λουκέτο δηλαδή. Εδώ καράβια χάνονται. Ναι. Βαρκούλες αρμενίζουν, δηλαδή. Λέει ο Βόλος. Η παγκόσμια κοινότητα θρυνεί χιλιάδες θανάτων. Η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει με κατάρρευση. Χώρες ολόκληρες τίθεται σε καραντίνα. Παγκόσμια αθλητικά events είτε αναβάλλονται είτε αιματιώνονται. Βολάρα, ολέ. Η πατρίδα μας είναι σε κατάσταση συναγερμού, με τους επιστήμονες να απευθύνουν δραματικές προειδοποιήσεις και η ελληνική Super League συγκαλεί έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου για να συζητήσει την τελείωση διαφωνία της ΠΑΕ του Ολυμπιακού Πειραιός για να βολεί τον playoff τρία θαυμαστικά. Έχει δίκιο. Φυσικά και δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτή την παροδία. Κυρίως γιατί η άποψη της συγκεκριμένης ΠΑΕ μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Έχει δίκιο. Για εμάς και για κάθε σοβαρό οργανισμό και φορέα προέχουν το δημόσιο συμφέρον και η υγεία των πολιτών. Πάντως, σε όσους αποφασίσουν να μετάσχουν, τους καλούμε να προσέχουν και τους απευθύνουμε τις ειλικρινές μας ευχές να μην κολλήσουν τον κορονοϊό. Ταραν. Έτσι πάει. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι πάει. Οι άνθρωποι είναι. Παρότι έπρεπε να ξέρουν, Κώστα, σαν επιστήμονες. Αδίστακτοι. Τον κορονοϊό. Ναι. Τηρούν μια απίστευτη. Ανεύθυνη στάση. Και η Super League τι κάνει, ρε φίλε. Άντε, πες Ολυμπιακός. Πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Τι πρέπει. Για την αναβολή. Ναι. Ας αποφασίσει η κυβέρνηση. Γελάμε εδώ. Αν είχαμε κάποιο γέλιο ψεύτικο, θα βάζα. Βάζω εγώ το δικό μου. Ο Λευτέραρος. 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 Κυρία Σύνθια. Λευτέρα. Και δεν έπρεπε να με ρωτήσετε. Δεν είχαμε πει κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο όταν με κλείσατε να βγω. Σκάνδαλο, ρε Κωστά. Ρωτάς τον άνθρωπο, τον υπουργό αθλητισμού για κάτι αθλητικό. Στο κρατικό κανάλι. Και τον έλεγε η κυρία Σύνθια, κύριε Υπουργέ, μην πες με τα νεύρα μου. Δοκιμάζεται την υπομονή μου. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά τα φοβερά. Ερτάρα ολέ, το δίχως άλλο, έτσι, πέρα από αυτό. Ερτάρα ολέ. Μια χαρά είναι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Θα πούμε. Κάποιο λόγο βγάζει η νέα πρόεδρο. Εντάξει, η πρόεδρο Δημοκρατία. Δίπλα ο Προκόπης. Ο Προκόπης. Λοιπόν, καλός ο Προκόπης, εντάξει, ό,τι πρέπει. Καλός, εντάξει. Ακίνητος, αμίλητος, αδιάφορος, όλα τα εισάλφα. Λοιπόν, τώρα ευχόμαστε καλή θητεία ως πολίτης. Είναι βέβαια πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και του πρέπει ο ανάλογος σεβασμός. Λοιπόν, είπαμε για τις αναβολές, της UEFA. Να πούμε, ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολλούς γονείς και μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς, Στέργιο. Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορονοϊού στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα. Λοιπόν, η πρώτη οδηγία ποια είναι? Η πρώτη οδηγία. Αποφυγή των συναθρήσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε. Π.χ. καφετερίες, κινηματογράφοι. Τώρα, πάρε μια βόλτα από την Ηλεφορονίκη. Κατέβηκα. Μητροπόλεως. Ναι, για πάρε μια βόλτα. Όχι, κατέβηκα εγώ από το Ρετζίκι. Νεάπολη μέσα, όλα κανονικά. Χαμό στην Νεάπολη, χαμό. Λαϊκή στα μετέωρα. Λαϊκή, λαϊκή. Όλες οι ευπαθείς ομάδες μαζεμένες με σακούλες εκεί. Φίλε. Ναι, με πράσα και σέλινα. Λαϊκή. Λαϊκή, δεν σκέφτηκα, ρε φίλε. Τριπλή γραμμή παρκαρισμένα, όλα τα πάντα κλειστά εννοείται. Τα πάντα. Τράπεζες χαμό. Χαμό. Λοιπόν, ναι, λαϊκή, λαϊκή κανονικά. Αλλά απαγορεύεται ο συγχρονισμό. Τα παιδιά μέσα. Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Δίπλα στα μετέωρα κατεβαίνοντας εκεί γήπεδο μπάσκετ. Παιδάκια να παίζουν μπάσκετ. Δεκάδες. Ωραία, είμαστε μια υπέροχη χώρα, παιδιά. Ναι, μετά θα λέμε όμως ότι γίναμε μετά Ιταλία. Ναι. Αποθάρρυση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, Στέργιο. Μπαμπά, να πάω. Λοιπόν, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα. Χαμός. Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως, e-learning. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Ακόμα τα παιδιά δεν έχουν όλα τα βιβλία από τις τάξεις και μας λένε για e-learning. Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Έλεος. Ρατσιστικό. Έλεος. Να μην δω δηλαδή τη μάνα μου. Που είναι πάνω από 70 ετών.
συχνό και καλό πλήσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλειμμα. Εντάξει. Κάλυψη του βήχα, χρύσανθε. ή του φταρνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη μπλα 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 στα απορρίμματα. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, με το εσωτερικό του αγκώνα. Αποφυγή αγγίγματος ματιών. Το εσωτερικό του αγκώνα, πώς ρε φίλε. Έτσι. Α, το εσωτερικό, ναι, νόμιζα το εξωτερικό και λέω πώς. Όπως θα έπρεπε να κάνει ο Μπομπ. Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος. Και αυτοί που μιλάνε είναι νοηματικοί. Αποφυγή στενής επαφής, Στέργιο, χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά. Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λίμωξης. Δηλαδή. Νομίζω Κώστα το μόνο που κάνουμε για να μην το κουράζουμε είναι που πλένουμε τα χέρια μας. Σε περίπτωση εμφάνιση συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με γιατρό ή με τον ΕΟΔΗ. Αυτά είναι οι οδηγίες για την παραμονή των παιδιών. Χαμός τηλεφορονίκης, εγώ δεν πήγα από Ρετζίκη και από Μετέωρα. Χαμός τηλεφορονίκης, χαμός στη Μητροπόλεως, καφέ ολέ. Κάπου θα λέγαμε φραπέ και αγιστοτέ, τώρα λέμε φρέντο εσπρέσο. Καφεδάρα αγαπώ. Σχολείο δεν έχουμε, καφέ. Μουχαμπέτι αυτά, κουμπεντολόι και μια χαρά. Και μετά... θα πει και ο άλλος, ναι, και τι να κάνουμε. Πού να πάμε. Σπίτι ρε παιδιά. Κάτσε λίγο σπίτι ρε φίλε. Σπίτι. Εντάξει, μια εβδομάδα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρε ένα βιβλίο. Πάρε το ταξίδι κάτω τη θάλασσα σε 20.000 λεύγες. Πώς το λέγανε αυτό. Πάρε ο Γιώργος και η θάλασσα. Ο Γιώργος και η θάλασσα. Λοιπόν. Ο Γλάρος ή ο Νάθα. Πάρε. Πάρε τον ηλίθιο του, τον Στογεύσκι. Αρμόζει σε πολλούς. Λοιπόν, τέλος του πρώτου ημιώρου. Ναι. Σε λίγο επιστρέφουμε με την ανάλυση της ειδησιογραφίας. Ναι, με την ανάλυση της ειδησιογραφίας και ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες. Βέβαια τώρα τι ρεπορτάζ αγωνιστικό δεν υπάρχει. Έχουν κλείσει τα πάντα, τα γήπεδα κλείνουν. Είπαμε η μόνη εκκρεμότητα είναι η Super League που θα ξέρουμε, φαντάζομαι, γύρω στις 7.30-8. Ναι, έχουμε. 7 παρατέταρτο είναι το συμβούλιο. Μέχρι να μαζευτούν τα παιδιά εκεί, τι έγινε, τι να γίνει. Πήγε 7. 7 παρατέταρτο τώρα, δηλαδή μας δουλεύει η Super League. Νομίζω ότι είναι Αγγλία. Είναι Αγγλία, φίλε, όλο το μήνα. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε κάτι 8 και κάτι θα έχουμε. Ναι, 8 και 27. Το αν θα έχουμε αγώνες ή όχι, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ορίζει για αυτή τη χώρα που ζούμε, αν θα γίνουν αγώνες το Σαββατοκύριακο, το play-off ή δεν θα γίνουν. Είναι φοβερό, παιδιά. Συγγνώμη, έπρεπε να γίνει συμβούλιο. Δεν μπορούσαν να πούνε 15-1, ψηφίζουμε. Είπαμε ομόφωνα. Αναβολή. Ομόφωνα. Γιατί, ποιο το λέει αυτό. Τι καταστατικό είναι αυτό που βγάλανε. Δεν ξέρω τι βγάλανε. Μόνο και μόνο το γράψαν ήδη για να μαλώνουν. Για να μαλώνουν. Το βγάλανε, φίλε, όταν ήταν στα καλά χρόνια. Θυμάσαι κάτι μεγάλα λόγια ότι ο συντηρητισμό ναι, αυτό προβάλλαμε. Ναι. Δηλαδή, που το έκανε ο Πανόπουλο. Η ΕΠΑΕ μα έφυγε, Κώστα. Που το έκανε ο Πανόπουλο. Τριβέλα και τα λοιπά. Ναι. Που σε ρίχνουν τώρα, φίλε Πανόπουλε. Ελαφοκυνηγέ. Σουζάνα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Όχι, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσει. Είπαμε, καθώς... έχουμε ένα το θέμα της Super League. Έχουμε την χθεσινή εκδίκαση. Ναι. Θα έχουμε τον άνθρωπό μας να μας τα πει καλύτερα γιατί το να αρχίσουμε και να διαβάζουμε και να σας λέω τι υπόθηκε. Καταλαβαίνετε ότι όταν η διαδικασία κράτησε 6,5 ώρες θα χρειαστώ τουλάχιστον 3 εγώ για να σας διαβάσω και να σας πω ότι καλά, ναι, υπόθηκε. Εντάξει. Άρα καλύτερα, επειδή νομίζω οι περισσότεροι που ενδιαφέρεστε ακόμα τα έχετε διαβάσει, είναι καλύτερα να μάθουμε να αναλύσουμε το τι γράφτηκε την επόμενη μέρα. Και την ουσία της υπόθεσης. Τελικά είναι δεσμευτική ή δεν είναι. Δεν είναι δεσμευτική. Λες εσύ. Και το λέει Κώστα και το διοικητικό εφετείο. Έχει διαρρεύσει σε site η απόφαση. Τυχαία. Τυχαία, ναι. Ναι, τυχαία. Και γράφει μέσα ότι δεν είναι δεσμευτική. Άρα αυτό το παραθυράκι που είχαμε και ο Τούζο Χρήσανθος το γράφει μέσα. Ή το λέει ο ΠΑΟΚ. Το γράφει μέσα. Ωραία, το βρήκαμε. Άρα δεν είναι δεσμευτική. Άρα δεσμευτική λέει ότι είναι. Θα τον βγάλουμε σε λίγο. Ολυμπιακός ο Κούγιας ο Χρήσανθος και το 10.gr. Άλλο που να λέει ότι είναι δεσμευτική η απόφαση του Αρκούδη τη Μαρούπα. Όχι, δεν λέει έτσι ο Χρήσανθος. Ο Χρήσανθος λέει να το δούμε γραμμένο. Όχι, ο Χρήσανθος λέει ότι είναι δεσμευτική. Φώναζε επί δύο μήνες. Είναι δεσμευτική, έλεγε ο Χρήσανθος. Το ότι 10 δικηγόροι Κώστα λέγανε ότι δεν είναι δεσμευτική δεν επηρεάζει τον Χρήσανθο. Έπρεπε να αποφασίσει το διοικητικό εφετείο. Αλλά προφανώς και αυτό δεν κάνει ούτε στο Χρήσανθο. Δεν λέει κάτι, ούτε ο Υπουργός Επικρατείας, ούτε ο Πρωθυπουργός. Έχει τη δική του γνώμη ο Χρήσανθος και καλά κάνει. Δεν το. Ψέγω, είπε ότι αλλά... εξ όσων έχω διαβάσει τον νόμο, λέει ότι δεν είναι δεσμευτική αυτό. Ναι, δεν είναι πάντως δεσμευτική. Ότι είναι δεσμευτική. Το αναφέρει ρητά και το διοικητικό εφετείο. Τώρα ξαναλέω και το τι έγινε εχθές. Τι έγινε, τι να γίνει. Θα μας τα πει ο άνθρωπός μας λογικά μετά το διάλειμμα. Θα τον έχουμε και τον άνθρωπό μας, θα έχουμε και Χρήσανθο. Και Χρήσανθο θα έχουμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με άνθρωπο που είναι στην επικαιρότητα. Τις τελευταίες ημέρες. Τον Κούγια δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τη Χριστίνα Μπόμπα. Ο εκατοστός λέει ασθενής.
Ωρε φίλε. Το δεν γίνεται να πω πάνε φίλε, ο 102 ή ο 99. Ο 100 θα είναι. Και βγαίνουν και κάνουν και συνεντεύξεις. Και συμβουλές, και συμβουλές. Συμβουλές, και συμβουλές, βέβαια. Για πες, τι άκουσες. Ναι, βγήκε και ο Σάκης έτσι αυτό. Και... Ο Σάκης τι λέει για όλα αυτά. Δίνει συμβουλές. Ότι. Προσέχετε και. Τα χέρια ναι, προσέχετε και τα λοιπά. Μάλιστα. Attention, κάπως έτσι τους λένε αυτούς. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει γιατί ρε παιδιά, τι κακό κάνουν τα παιδιά. Είναι αναγνωρίσιμοι και σου λέει μοιράζονται το πρόβλημα με τον κόσμο για να ενημερωθεί ο κόσμος. Εντάξει, ναι. Έχουμε κανένα γνωστό πρόσωπο δημόσιο που να. Εκτός του που, αυτό γυναίκα... που αποκάλυψε ο Χρήστανος χθες. Η γυναίκα του Προέδρου της Βραζιλίας. Η γυναίκα του Προέδρου της Βραζιλίας. Ναι. Η πρώτη κυρία της Βραζιλίας. Και πολλά ακούγονται για τον ίδιο τον Τραμπ. Γι' αυτό δεν θέλει να κάνει εξετάσεις. Για τον Τραμπ, ο οποίος πήγε σε πολλές τέτοιες συνόδους, συσκέψεις κτλ. Και πολλά ακούγονται για τον ίδιο τον Τραμπ και δεν επιβεβαιώνονται φυσικά και σιγά μην επιβεβαιωθούν ποτέ. Είναι σαν το δεύτερο κρούσμα της Τουρκίας που βγήκε σήμερα. Έχει δεύτερο. Δεύτερο, ναι. Απίστευτο. Έλληνας είναι ή Τουρκός. Πιθανό. Μάλλον Έλληνας. Κούρδος τρομοκράτης. Κούρδος τρομοκράτης. τον Ερντογάν. Δεύτερο κρούσμα. Μπράβο. Δεύτερο κρούσμα. Λοιπόν, για τον Ερντογάν. Μπασκετικά είπαμε δεν υπάρχουν τίποτα πλέον. Έτσι. Είπαμε και για την αναβολή. Όταν και αν κάποτε Κώστα αρθεί το λουκέτο. Πόσοι Αμερικάνοι θα επιστρέψουν, πιστεύεις, στην Ελλάδα? Αυτό τώρα θα έλεγα. Έφυγε ο Χάτσερ. Ο Χάτσερ. Που παίζεται. Δεν μπορείς να φύγει την προηγούμενη αγωνιστική. Ναι. Τώρα έφυγε ο Χάτσερ. Εντάξει. Τι αυτό, να σε κάνω. Αυτό τα είχαν. Ο Γκρέι τα βάζει. Λοιπόν. Έφυγε ο Χάτσερ. Έφυγε ο Πιτίνο. Ο Πιτίνο. Καλό κουράγιο, λέει, καλό... αδέρφια μου. Τα λέμε από το Μαϊάμι. Ναι, bye bye. Πάω την οικογένειά μου, λέει, στο Μαϊάμι. Όμως ο διακόσμιο τροπονητή δεν το ξεχνάμε. Θα δουλεύει αυτό από e-learning, ναι, τηλεργασία από το Μαϊάμι. Επίσης μάθαμε την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν θέλω να δηλαδή, δεν θέλω γιατί δεν θα μιλήσω έτσι με ωραία λόγια. Κι όμως πέτυχε φίλε το Δεν πέτυχε, τον Πινελίκη είναι απίστευτο. Τον Πινελίκη είναι απίστευτο αλλά πέτυχε φίλε. Είναι όπως οι δεν ξέρω αν πέτυχε. Είναι όπως οι διαφημίσεις του κολοσσού των παιχνιδιών. Που όλοι κράζανε αλλά έμεινε. Προχθές που έβγαλε στο φίλο σου έκανε ενοίξη για το θέμα αυτό. Ναι, είπε. Ότι δεν άκουσα γι' αυτό. Για μια δουλειά. Βέβαια, είχαμε μια άλλη πληροφορία για περικοινωνικού ρόλου. Α. Αλλά τελικά ήταν τάγκα, 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 τάγκα. Show me the money. Ναι. Πολύ τον Πινελίκη πάντως. Πολύ τον Πινελίκη, ναι. Στα social media. Πέτυχε ο σκοπός τη διαφήμιση. Πετυχημένη. Δεν το ξέρω. Μόνο που το συζητάει ο σκοπός. Μα δεν είπαμε ότι και αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Σωστό και αυτό. Αρκεί να λένε το όνομα σωστά. Τελειώσαμε. Όπως τότε που βρίζαν όλες τις διαφημίσεις του Τάδε, κολοσσού παιχνιδιών. Ναι, ναι, ναι. Που είχε τη Στανίση και τον Τάδε και τον Φλωρινιώτη και τον όποιον τέλος πάντων. Αλλά έμεινε έτσι τώρα και αυτή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Και επιστρέψουμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ακούμε μουσική, ρε φίλε. Και ο Σάκης. Μουσικάρα, ολέ. Μόνο ο Χρήστατος με τη μουσική. Ευχαριστούμε τον Σάκη που δύο ώρες ορθοστασία μας βοηθάει. Η δουλειά κάνει του Σάντρε Κώστα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Πριν πάμε στον συνάδελφο που ήταν χθες στη Μαραθώνια εκδίκαση, να ακούσουμε λίγο τη δήλωση μετά το τέλος της εκδίκασης γύρω στις 1.30 το βράδυ ο εκ των νομικών του ΠΑΟΚ Τάκης Μπαλτάκος. Για να ακούσουμε. Μια διαδικασία η οποία ήταν εξαρτητική με την καλή έννοια του όρου, δηλαδή μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας και εμάς και στις υπόλοιπες ομάδες βεβαίως. Και εκείνο το οποίο εγώ βλέπω και νομίζω ότι αυτό ήταν και όλοι όσοι παρέστησαν σήμερα στην δικάσπιση, είναι ότι ούτε δεσμευτική απόφαση μπορεί να θεωρηθεί αυτή η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά όταν κάποιος μπαίνει στην ουσία, όπως εμείς επιμείναμε ότι πρέπει να μπει στην ουσία το δικαιωτικό όργανο, όταν μπαίνει στην ουσία δεν υπάρχει καμία πολυδιοκτησία. Νομίζω ότι αυτά απεδείχθησαν και δεν μπορεί να υπάρξει ουδής αντιλόγους πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε και δεν προδικάζουμε ποτέ καμία απόφαση δικαστική, αλλά επειδή με ρωτάτε, σας απαντώ ότι αυτή είναι η αίσθηση στην οποία είμαι. Εκτιμάτε δηλαδή ότι θα μπουν στην ουσία? Εκτιμώ, ναι. Ότι δεν είναι δυνατόν εφέτες να μην μπουν στην ουσία. Το έχω πει πολλές φορές και νομίζω το λέω και τώρα. Μπαίνοντας στην ουσία, θεωρείτε ότι ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί σε αυτή την υπόθεση? Ναι, διότι δεν μπορεί. Ο Ολυμπιακός έκανε μια σειρά ατελείωτων ερωτημάτων, αλλά δεν μπορεί να βγει. Ατελείωτων ερωτημάτων. Πάμε λοιπόν. Αλλά δεν μπορεί να βγει. Να η απάντηση. Ούτε βγαίνει μια απόφαση η οποία καταδικάζει κάποιον. Έλεος ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Κώστα. Έλεος ρε παιδιά. Κώστα. Έλεος, λοιπόν, άστο Κώστα. Άστο. Θα μας τα πει ο συνάδελφος. Θα μας τα πει ο συνάδελφος Κώστα γιατί. Παίρνει την απάντηση η Γρηγόρια Τρίδη. Καλησπέρα.
Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, χθες είχε πολύ ψωμί, υπόθεση είχε και μεγάλη διάρκεια. Σε κάποια φάση αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι παρά τους κινδύνους και την απαγόρευση για παραμονή σε κλειστό χώρο για πολλές ώρες, ναι, εμείς θα κοιμόμασταν εκεί στην ΕΠΟ. Αλλά τελικά όχι, εντάξει, γυρίσαμε σπίτια μας, όλα καλά. Στο Γουδί, στο Γουδί με ήττα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η αίθουσα που γίνονται τα συμβούλια και πολλές φορές και συνεντεύξεις τύπου και η αίθουσα στην οποία γίνονται και οι κληρώσεις. Δηλαδή πρόσφατα ήμασταν και εκεί για την κλήρωση της ημιτελικής φάσης του κυπέλου. Εκεί που ρίξαν 3 ώρες τον Ηρακλή δηλαδή. Αυτό δεν το θυμάμαι να το πω, αλλά άμα το ξέρεις το επιβεβαιώνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει πολύ δύσκολο η Ηρακλή τα προηγούμενα χρόνια με την Ομοσπονδία και τις αλλαγές που έγιναν για να πέσει. Γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια για να πέσει και είναι αλήθεια αυτό και δεν αλλάζει. Σωστό. 20 νομικοί η Γρηγόρια. Είχε λαό. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εντάξει, επειδή ξέρετε ότι τα έχουμε πει και προηγούμενες φορές, παρακολουθώ τη διαδικασία ακόμα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το σκηνικό χθες ήταν πολύ παρεμφερές, γιατί και εκεί ήμασταν μέσα με την πρωτοβάθμια της Super League. Και εκεί ήταν οι ίδιοι οι δικηγόροι. Νομίζω μια διαφοροποίηση υπήρχε από την πλευρά της Ξάνθης που είχε ακόμα έναν νομικό σύμβουλο μαζί της χθες. Κατά τα άλλα και πολλοί κόσμος και πολύ πολύ μεγάλη διάρκεια και κάθε πλευρά να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της. Η διαδικασία κύλησε με τρόπο που έμοιαζε πάρα πολύ με όσα έγιναν ενώπιον της κυρίας Τσαγκιά που ήταν η πρωτοδίκης της Super League. Ωστόσο κράτησε πολύ περισσότερη ώρα γιατί και οι δικηγόροι θέλησαν να πούν παραπάνω πράγματα και οι εφέτες είχαν μεγαλύτερη διάθεση να ακούσουν πράγματα. Νομίζω ότι επειδή έχουμε κουράσει τον κόσμο, γιατί πολλά από τα νομικά και εμείς δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, πολλά από τα νομικά δεν μπορεί να τα καταλάβει και ο κόσμος καλά, γιατί κανενός δεν είναι η δουλειά του, είναι δουλειά δικηγόρων μόνο όλα αυτά. Η διαφορά που είχε με την διαδικασία στη Λίγκα είναι πως εδώ μιλάμε για μια τριάδα ανδρών εφετών που έδειξαν μια διάθεση να ασχοληθούν πολύ και να ακούσουν τα πάντα και εδώ ήταν διαβασμένοι, γιατί και η κυρία Τσαγκιά ήταν αρκετά διαβασμένη, εδώ ήταν ακόμα περισσότερο. Σκεφτείτε εδώ ότι κάπου στις 10.30-11 παρά που ήδη ήταν αρκετές οι ώρες της ευρωπαϊκής διαδικασίας γινόντουσαν ερωτήσεις, δεν έχει να κάνει με το προς ποια πλευρά, προς διάφορους δικηγόρους από όλες τις πλευρές, και τις ερωτήσεις έκαναν οι εφέτες και ήταν αρκετά έστοχες οι ερωτήσεις, στρίμωχναν τους δικηγόρους και προσπαθούσαν να καταλάβουν πράγματα στην ουσία της υπόθεσης. Ναι. Γι' αυτό τις έκαναν κιόλας. Δηλαδή άκουγαν μια επιχειρηματολογία που ξέρετε πως είναι η νομική επιχειρηματολογία και ρωτούσαν πράγματα με πιο απλά παραδείγματα για να καταλάβουν πράγματα που ήθελαν εκείνοι. Και όλα αυτά ολοκληρώθηκαν γύρω στη μία παρά. Νομίζω ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο Ολυμπιακός και η ΑΕΛ σε μια κοινή γραμμή, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν οι δικηγόροι του Ολυμπιακού με τον κύριο Κούγια, ήταν λες και είναι ένα ενιαίο μέτωπο, στηρίχθηκαν κυρίως στο ότι το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι δεσμευτικό και ως τέτοιο θα πρέπει να το συμπεριλάβει στα υπόψη της και η εφέσεων της ΕΠΟ. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ είπε, όπως ακούσετε και στην δηλώση του κύριου Μπαλτάκου, ότι δεν γίνεται με σκιές και με αναπάντητα ερωτήματα τα οποία αναφέρει ο Ολυμπιακός για να δημιουργήσει τις σκιές, να υπάρχει δίκη και να υπάρχει ποινή σε βάρος του ΠΑΟΚ για μια υπόθεση η οποία δεν υφίσταται καθόλου. Υπήρχε και πάλι από τον πλευρά του κυρίου Κατσά, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μια αρκετά έτσι, για πολλά λεπτά εξήγηση μεγάλη σχετικά με το τι ακριβώς ισχύει με τα απαραίτητα πρόσωπα, τις σχέσεις εταιριών, τις σχέσεις μητρικής, θηγατρικής και το ότι όλα αυτά δεν υφίστανται στην περίπτωση του ΠΑΟ και της Ξάνθης. Εντάξει, ακούστηκαν πάρα πολλά. Σε κάποια φάση επικαλέστηκαν δικηγόροι του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ ότι δεν είναι η αγορά του ξενοδοχείου, αλλά η Ξάνθη μαζί με το ξενοδοχείο έχει και το διόκτητο γήπεδό της, οπότε προσπάθησαν να κάνουν μια τέτοια σύνδεση. Μετά οι δικηγόροι της Ξάνθης είπαν ότι δεν γίνεται να ακούγονται τέτοια πράγματα ενώπιον δικαστηρίου από τη στιγμή που υπάρχουν συμβόλαια τα οποία δεν αφισβητούνται για το τι ανήκει πού και τι είναι με τι μαζί. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία κύλησε αρκετά ομαλά, υπήρξαν κάποιες στιγμές με εντάσεις. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί νομίζω ότι και εσείς αυτό θέλετε να με ρωτήσετε, το αν θα μπουν οι τρεις εφέτες στην ουσία της υπόθεσης.
Ναι, εντάξει. Έχω την αίσθηση και τουλάχιστον και οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί, σε σύγκριση με τις προηγούμενες διαδικασίες, ότι φάνηκε να έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση να ψάξουν πράγματα, να ρωτήσουν, να ακούσουν, να εξετάσουν. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το προδικάσουμε αυτό. Ίσως υπάρχει μια πρόθεσή τους από τον τρόπο με τον οποίο έχει ρίχνει υπόθεση στην ευρωβουλευτική διαδικασία, αλλά μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, και το αν θα μπουν στην ουσία, αλλά και το αν θα κάνουν δεκτές τις πρόσθετες παρεμβάσεις, γιατί αυτό ήταν σημείο τριβής όταν ξεκίνησε η ακροματική διαδικασία. Σκεφτείτε, μπήκαμε 6 και 5 και μέχρι τις 7.30-8 παρά σκοτώνονταν σε εισαγωγικά για το αν θα πρέπει να γίνει δεκτή η παρέμβαση του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ. Και από εκεί και μετά ξεκίνησαν να μπαίνουν στην ουσία, λέγοντας ο καθένας την πλευρά του. Και αυτό όμως θα τη δούμε στην απόφαση των εφετών. Και επίσης νομίζω ότι έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και μία στοιχομηθεία η οποία υπήρξε κάποια στιγμή. Ένας από τους εφέτους, ο κύριος Βριώνης, επειδή έκανε μία από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις που σας έλεγα σε έναν καθηγητή δικαίου της Ξάνθης, με την Ξάνθη να έχει πάρει το λόγο μετά τις 11 για την υπόθεση που συνδέεται με τον ΠΑΟΚ. Σκεφτείτε μόνο αυτό και θα σας πω και τι άλλο έχει γίνει και με την Ξάνθη αργότερα, γιατί γενικά άρχισε πολύ διαδικασία. Και την ώρα που έγινε αυτή η ερώτηση που ήταν διευκρινιστική στον καθηγητή, γιατί και εκείνος επιχειρηματολογούσε λέγοντας το τι ακριβώς ισχύει με τα απαραίτητα πρόσωπα και τις σχέσεις εταιριών στην πραγματική αγορά, όταν πήγε να απαντήσει ο καθηγητής την ερώτηση που του έκανε ο εφέτης Βριώνης, πετάχτηκαν δικηγόροι του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα νομίζω ότι ήταν ο κύριος Χαντισαβάουγλου, εντάξει τώρα δεν είναι και 100% βέβαιος, αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν, και πήγε να απαντήσει και εκείνος σε κάτι που ήθελε να πει ο καθηγητής που εκπροσωπούσε στην Ξάνθη. Εκεί υπήρχε ένα σχόλιο του εφέτη, του κ. Βριώνη, ο οποίος είπε ότι σας ακούσαμε, λέγοντας προς τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, σας ακούγαμε για πολλή ώρα να προσπαθείτε να μας πείσετε ότι το πόρισμα είναι δεσμευτικό και τώρα επιχειρηματολογείτε τόση ώρα και θέλετε και σε μια ερώτηση που δεν έχει γίνει σε εσάς να απαντήσετε, ουσιαστικά επανακρίνοντας και το πόρισμα και την όλη υπόθεση. Άρα τελικά τους ρώτησε, θεωρείτε ότι είναι δεσμευτικό ή όχι. Επικοινωνιακά αυτό, στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας, ναι, ήταν ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό, γιατί φάνηκε ότι οι εφέτες γνωρίζουν αρκετά καλά το τι προσπαθεί να πετύχει η κάθε πλευρά. Αλλά εντάξει, το αναφέρω. Απλά ξαναλέω ότι όταν θα προκύψει η απόφαση, τότε θα μάθουμε. Και αν θα μπουν στην ουσία, που είναι κάτι το τέλειο πάω, γιατί αν μπουν στην ουσία θεωρεί ότι δεν υπάρχει καν υπόθεση, όχι ότι θα μειωθεί η ποινή ή δεν θα κατηγορηθεί, και γενικά θα το δούμε στην πορεία. Να σας πω ότι μία η ώρα, μία παρά, ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορά την υπόθεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, και επειδή έπρεπε χθες να εκδικαστεί στην Εφέσον και η υπόθεση που είναι ξεχωριστή για την Ξάνθη και για το αν υπάρχει παρατυπία στην αλλαγή στο μετοχολόγιο της ομάδας, αυτή συμφωνήθηκε να εξεταστεί σε νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Τρίτη στη 1. Και υπήρχαν και διαβουλεύσεις για 5-10 λεπτά προς το φινάλι της διαδικασίας για το πότε βολεύει όλους τους δικηγόρους για να γίνει αυτό. Επίσης να σας πω ότι δεν επηρεάζεται από την παύση των δικαστηρίων με απόφαση της κυβέρνησης στο πρόσφυγες της προστασίας για τον κορονοϊό η όλη διαδικασία, συνεχίζεται κανονικά, εκτός αν υπάρξει τόσο έτσι νέα οδηγία που θα αφορά και τις συνεδριάσεις της ΕΠΟ. Οπότε την ερχόμενη Τρίτη θα συνεχιστεί η ακροματική διαδικασία που αφορά την υπόθεση της Ξάνθης και το μετοχολόγιο της, και όταν ολοκληρωθεί εκείνη, τότε οι τρεις εφέτες θα δώσουν ημερομηνία για να καταθέσουν υπομνήματα όλες οι πλευρές. Και η πλευρά της Ξάνθης για την μία υπόθεση και για την άλλη, και η πλευρά του ΠΑΟΚ για την υπόθεση που έχει να κάνει με την Ξάνθη. Οπότε την Τρίτη θα συνεχιστεί η ακροματική διαδικασία, τότε θα δοθεί η διορία για τα υπομνήματα που μια εκτίμηση κάνω, δεν το ξέρω. Σίγουρα θα πάει μέχρι την Παρασκευή και θα πάει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Άρα δύσκολα η ουσία να έχουμε απόφαση την άλλη εβδομάδα. Πάμε για την μετεπόμενη. Ναι, και αν πούμε ότι πάει μέχρι την μεθεπόμενη Δευτέρα για τα υπομνήματα, νομίζω ότι θέλει μετά τουλάχιστον 7 με 10 ημέρες για να πιάσουν την υπόθεση, να βγάλουν απόφαση και να έχουν και ένα αρκετά έτσι, δυνατό σκεπτικό το οποίο θα στηρίζει το τι αποφάσισαν να κάνουν τρεις εφέτες. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τουλάχιστον 3,5 με 4 εβδομάδες. Εκεί νομίζω εγώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε
κάτι από την πλευρά της εφέσεων. Ο Αλέξης Κούγιας δεν είναι, Γρηγόρη. Ο Αλέξης Κούγιας δεν που έπλεξε το εγκόμιο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εξαιρετικοί άνθρωποι και κύριοι και κυρίες, έτσι δεν είναι? Βέβαια, επιστήμονες. Γενικά στον τρόπο, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Σε κάποια έτσι αποστροφή του λόγου του, όταν προσπάθησε αυτό που σας έλεγα και πριν, να πει ότι το πόρεσμα είναι δεσμευτικό και το ότι ο λόγος ύπαρξης αυτής της Επιτροπής είναι για να αποφασίζει ανεξάρτητα, άρχισε και μιλούσε για κάποιους εξαίρετους νομικούς, εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίου που απαρτίζουν αυτή την επιτροπή, οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Και διεθνολόγοι, εκτιμητές χωραφιών, πολιτική επιρροή, όλα είναι μέσα στην επιτροπή. Όπως σας είπα πριν, ότι υπήρξε μια μηχανία, γιατί ο κύριος Κούγιας και οι δικηγόροι του Ολυμπιακού, αλλά περισσότερο ο κύριος Κούγιας, επικαλέστηκαν ότι δεν είναι μόνο ότι η αγορά της Vialand αφορά το ξενοδοχείο στα Πηγάδια, αλλά αφορά και το, για παράδειγμα, το γήπεδο της Ξάνθης, και εκεί υπήρξε οργή από τους δικηγόρους της Ξάνθης και ξεκαθάρισαν ότι υπάρχουν συμβόλαια, δεν μπορεί να λέγουν τέτοια πράγματα ενώπιον δικαστηρίου. Κάτι άλλο που έτσι ήταν πολύ σοβαρό σαν επιχείρημα και ακούστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων είναι ότι πάω και Ξάνθη, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει κιόλας. Βρίσκονται σε μια διαδικασία να ψάχνουν το δίκιο τους από μια επιτροπή που είχε εισηγητεί έναν άνθρωπο, τον κύριο Αρκούδη, που δεν είναι δικηγόρος. Δεν είναι καν νομικός, δεν έχει καμία σχέση με τα νομικά. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τα νομικά, ήταν εισηγητής. Εισηγητής κιόλας, ναι, όχι απλά μέλος, ναι, εισηγητής. Ο κύριος εισηγητής, η ψήφος του εισηγητή, που μπορεί να επηρεάσει για κάποια απλά μέλη, ήταν αρνητική, δηλαδή θεώρησε ότι υπάρχει κάτι στην συγκεκριμένη υπόθεση, και την ίδια στιγμή άλλος εισηγητής που είναι δικηγόρος, άλλο μέλος με συγχωρείτε της Επιτροπής, που είναι δικηγόρος, ο μοναδικός δικηγόρος της Επιτροπής, είναι αυτός που μειοψήφισε και είπε ότι νομικά δεν υφίσταται υπόθεση για σχέση ΠΑΟΚ και Ξάνθης με βάση τη γνωμοδότηση που προέκυψε από την Επιτροπή. Και είναι κάτι το οποίο το ανέφεραν και οι δικηγόροι της Ξάνθης, προφανώς σε αυτό συμφώνησαν και οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Και είπαν στην Επιτροπή της Εφέσεων της ΕΠΟ ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξηγεί πολλά για το από ποιους κληθήκαμε να κρυθούμε. Εκείνη δουλειά, Γρηγόρη, εκείνη το κλειδί. Αυτό που έλεγα εγώ, η ταπεινή μου άποψη, ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να αφήσει τη συγκεκριμένη επιτροπή με τη συγκεκριμένη σύνθεση να δικάσει την υπόθεση. Και τώρα τρέχει ο ΠΑΟΚ και ξανά και δεν φτάνουν. Για την κυρία Μαρούπα και τον κύριο Αρκούδη και τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Χαρούλη. Αυτό είναι το θέμα. Έχει γίνει αναφορά εκτός από τα κομμάτια της επιτροπής και στον τρόπο με τον οποίο μπήκαν σε μια διαδικασία εκείνο το διάστημα να γράψουν το σκεπτικό τους, το πώς υπήρχε διαφορά στο σκεπτικό από την απόφαση, και αν κάποιος θα ψάξει αυτά για να καταλάβει το τι ακριβώς έχει συμβεί, και γενικά υπήρξε αναφορά και στο διοικητικό εφετείο. Από την πλευρά της Ξάνθη είπε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπήρξε προσωρινή διαταγή και γι' αυτό το λόγο μας επιστρέφονται, αναμένεται να μας επιστραφούν προσωρινά τουλάχιστον οι βαθμοί, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισαν ότι είναι ακόμα μία απόδειξη για το ότι σε καμία των περιπτώσεων το πόρισμα αυτό δεν μπορεί να είναι δεσμευτικό, και ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Ολυμπιακός ήθελε να γίνουν όλα αυτά από μια επιτροπή και στη συνέχεια να επικαλείται ότι η άποψή της έχει το αλάθη του. Γρηγόρη, κάτι τελευταίο, ένα λεπτάκι να πάμε και στο διάλειμμα. 7 παρατέταρτο συμβούλιο στη Λίγκα, Ναι, 7 παρατέταρτο σήμερα συμβούλιο στην Λίγκα. 7 παρατέταρτο, Γρηγόρη, 7 παρατέταρτο. Ούτε 6,5 ούτε 7, ας πούμε. Θα σε ρωτήσουμε, ρε Κώστα, τώρα τι δηλαδή, το συμβούλιο. Ούτε στην Αγγλία δεν γίνονται αυτά. 7 παρατέταρτο. Κώστα μου, με την εμπειρία σου δεν περίμενα να βλέπεις τόσο, πώς το λένε, κοντά εσύ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην βλέπεις ότι υπάρχει μια σύνδεση και ένας παραλληλισμός. Έχεις το Champions League ήταν 10 παρατέταρτο. Έτσι. 7 παρατέταρτο. Το διοικητικό συμβούλιο της Super League είναι 7 παρατέταρτο. Παρασκευή και 13 και 7 παρατέταρτο. Ουσιαστικά, ακριβώς έτσι. Γρηγόρη, συμφωνώ, όλες οι ομάδες, ο Ολυμπιακός κλωτσάει. Τους λόγους τους καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Η κυβέρνηση... Ναι, πέσαμε. Έπεσε γραμμή. Μάζεψε το. Να τον προλαβαίνεις, γιατί το κλείνει απότομο. Ο αμίλητος, Ναι. Αυτός και αν ήταν αμίλητος, όντως.
Λοιπόν. Εντάξει, να μην ξαναπάμε το Γρηγόρη, να πάμε και στο διάλειμμα. Να πάμε και στο διάλειμμα. Έτσι κι αλλιώς. Μας έδωσε το ρεπορτάζ όλο. Από την Επιτροπή είναι εφέσεων χθες και η ουσία για την Λίγκα είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή με τον Κώστα. Όλες οι ομάδες έχουν συμφωνήσει για αναβολή τη αγωνιστική στο play-off και κατ' επέκταση και το play-out που εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί πρέπει να βγει η απόφαση για την Ξάνθη. Συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, δηλαδή πρέπει να είσαι μπούβος για να μην το καταλαβαίνεις. Γιατί θέλει, επειδή θα είναι κυκλισμένο το θυρών και είναι σε φόρμα. Ναι, γιατί έχει και ο ΠΑΟΚ 2-3 τραυματίες που λένε να μην γυρίσουν. Ναι. Εντάξει. Οπότε σου λέει δεν πάνε. Δεν έχει σημασία. Τσαλιώνεται όλοι κλάπα χλούπα. Ολυμπιακός και το Γάλλιο, Κώστα. Ολυμπιακός και το Γάλλιο. Λοιπόν. Και άλλες πάνε να κολλήσουν κορονοϊό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 7 παρατέρα το συμβούλιο. Ρεπορτάζ το βράδυ στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24 και σε όλα τα site. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε αναβολή. Η λογική αυτό λέει τώρα. Λογικό. Αν γίνει το χατήρι του Ολυμπιακού και υποχρεωθεί ο Άρης, ο Όφη, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να παίξουν μπάλα γιατί ο Ολυμπιακός του κάπνισε, ενώ εχθές έλεγε να μην γίνει το Ολυμπιακός Γούλφς για λόγους υγείας. Ναι. Τώρα ξαφνικά λέει να γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ξαναλέω, οι άνθρωποι ως επιστήμονες θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα την κατάσταση με τον κορονοϊό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε σε 2-3 λεπτάκια μαζί μας την πρώτη ώρα τότε καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα για να πάτε στο κοντινότερο από εκεί που μένετε ή κινείστε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά σημαντική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Μαζί μας την πρώτη ώρα και ο Μαρμαρίδης, μια εταιρεία 100% ελληνική, που αποσχολεί Έλληνες εργαζομένους και το κυριότερο είναι ότι το προϊόντα που θα πάρετε το Μαρμαρίδι θα είναι υψηλότερης ποιότητας από οτιδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά και αυτό αποδεικνύεται από τις δεκαετίες που είναι από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα ο Μαρμαρίδης. Ένα μεγάλο κατάστημα στην έξοδο από Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας για Καβάλα στα δεξιά ή όπως γυρνάτε αριστερά δεν γίνεται να μην δείτε τη μεγάλη έκθεση του Μαρμαρίδι. Υπάρχει κατάστημα και στη Τζιμισκή πλέον εδώ και λίγους μήνες για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν εκτός πόλεως και φυσικά υπάρχει το marmaridis.gr. Κάντε μια διαδικτυακή βόλτα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα προϊόντα και με νέο πλάνο δόσεων το Μαρμαρίδι χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή. Πολύ σημαντικό, μαζί μας και το ξενοδοχείο Κορνέλιος Παλάς. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παλαιεθνική Οδό Θεσσαλονίκης, εδέσεις μετά το φανάρι της Αγχιάλου, υψηλό επίπεδο σέρβις, άψογη. Οι χώροι όλοι, φοβερό μενού, γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετο πάρκινγκ, κέντρο απόκεντρο, να το πω έτσι γιατί ανησυχούσε ο φίλος σου Στέργιου χθες, αλλά έτσι είναι όντως. Για κρατήσεις 723-700 και στο corneliuspalas.gr, Cornelius Palas, πρέπει να πας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στην Τρόικα, με Κώστα Κούζη και Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον μεγαλομέτωχο του Πανετολικού, τον κύριο Φώτη Κοστούλα, τον έχουμε στη γραμμή. Έτσι λίγο να πιάσουμε το θέμα εν ώψη του Διοικητικού Συμβουλίου στη Λίγκα στις 7 παρατέταρτο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, ωραία. Με αυτά που περνάμε τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολη κατάσταση, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Ναι, το λέμε το καλά, αλλά είμαστε όλοι λίγοι ανησυχία. Όντως, υπάρχει μια ανησυχία, είναι δεδομένο. Είστε στη χώρα μας, πρόεδρε, ή είστε στο εξωτερικό? Όχι, για την ώρα δεν είμαι. Έχετε προγραμματίσει να φύγετε όμως? Να φύγω, όχι, ήρθα για δουλειές. Για δουλειές. Εδώ είμαι ακόμα. Ναι. Για δουλειές, ναι. Ωραία. Ανησυχείτε λοιπόν. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα, αλλά θα δούμε ένα άλλο, γιατί και ναι. Οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν μια μετά την άλλη τις γραμμές. Σωστά. Δεν πιστεύω να πηγαίνετε στην Ιταλία. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Εντάξει. Ευτυχώς όχι. Πρόεδρε, υπάρχει μια ανησυχία, όπως είναι δεδομένο και δικαιολογημένο με όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Προφανώς υπάρχει ανησυχία και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι. Σήμερα έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη για να δούμε αν θα παίξουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμη στον αέρα. Και εγώ απορώ λίγο γιατί το σκεφτόμαστε τόσο πολύ, γιατί δεν νομίζω να σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν κυβεύονται τόσο πολλά όσο η υγεία παιχτών και άλλων ανθρώπων, να το συζητάμε και πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς των αρχών μια συγκεκριμένη οδηγία να προσέχουμε και να μην συνοστιζόμαστε, να μην μαζευόμαστε. Σωστά.
Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να το συζητάμε. Η δικιά μας θέση είναι ξεκάθαρη, ότι πρέπει να σταματήσουμε μέχρι να ξεπεράσουμε αυτό το κακό που λέγεται κοροναϊός. Οπότε απλά είναι τα πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Κοστούλα, δεν είναι λίγο οξύμορο να μπορεί μια ομάδα Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση να φρενάρει την αναβολή τη στιγμή που βλέπουμε κολοσσούς όπως είναι το NBA, όπως είναι η Φόρμουλα 1, όπως είναι πρωταθλήματα του Champions League, UEFA, ο Ολυμπιακός να βάζει φρένο και να απαιτείται διοικητικό συμβούλιο έκτακτο προφανώς για να πιστεί ο Ολυμπιακός να κάνει πίσω. Δηλαδή, σε αυτούς που, αυτοί που μας ακούνε τώρα απορούνε πραγματικά, γιατί είναι θέμα πολύ σοβαρό από το να παιχτεί ένας αγώνας ή δύο αγώνες ή τρεις αγώνες ή πέντε αγώνες. Δεν ξέρω το σκεφτικό του Ολυμπιακού. Ακούγεται παράξενο, θα πρέπει να ακούσουμε και το δικό τους το σκεφτικό πριν απ' όλα, αλλά φυσικά και ακούγεται παράξενο, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει είναι το πρόβλημα της υγείας είναι το σημαντικότερο. Από εκεί και έστρα έπονται όλα τα άλλα, στην κυριολεξία έπονται όλα τα άλλα. Σωστά. Οπότε θα ακούσουμε απόψε τι θα πει, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάποια απόφαση διαφορετική από αυτή που αναφέρω, ότι όλοι ανησυχούμε και όλοι θέλουμε να προλάβουμε οποιοδήποτε κακό αυτή τη στιγμή μπορεί να συμβεί. Εδώ που τα λέμε, ούτε καν το συμβούλιο έπρεπε να γίνει τώρα που μαζεύεστε εκεί 20 άτομα, Πρόεδρε. Αυτό είναι αλήθεια. Έπρεπε να το πείτε και αυτό, να το θέσετε έπρεπε. Θα πάει ο Μάκης ο Πελεβώνης που είναι πρόεδρος τώρα στο Πανατολικό και του είπα πάρε και κανένα δυο μάσκες, φόρε τη μια πάνω στην άλλη κακό κακό. Και μακριά από χαιρετούρες, γιατί δυστυχώς και αυτές οι μαζόξεις και μάλιστα είναι και μια μικρύτερη πορεία για μας. Για ναι, να έχουμε δηλαδή το Αγρίνιο κάθε φορά για να καθίσουμε για μια ώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που το θεωρώ αυτονόητο και δεν θα έπρεπε να το συζητάμε εκτός σύνεγγης. Ακριβώς. Αλλά εν πάση τόσο πέρα από το αστείο της υπόθεσης, ότι δηλαδή ναι, μπορεί να κουλήσει και ένας τον άλλον διάφορα, αλλά το θεωρώ λίγο παράξενο. Για να ακούσουμε τι θα πει ο Ολυμπιακός και για ποιο λόγο θέλει οπωσδήποτε. Διαπεριφοράς, πρόεδρε, δεν μπορούσε να πάρθει αυτή η απόφαση, δεν υπάρχει στο καταστατικό τέτοιο πρόβλεψη. Ναι, υπάρχει και αυτή ήταν η προσπάθεια, αλλά το διαπεριφοράς θα πρέπει να έχει μια αυξημένη πλειοψηφία ή και ομοφωνία, δεν είμαι σίγουρος, ναι, από την αλήθεια, και η οποία φαίνεται δεν είχαμε αυτή τη στιγμή, και από τη στιγμή που μια ομάδα δεν το δέχεται, πρέπει να μαζευτούμε. Πρέπει να μαζευτείτε. Ναι. Φοβερά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, για ακόμα μια χρονιά βλέπουμε να ταλανίζεται το ποδόσφαιρό μας από δικαστήρια, από ενστάσεις, από εφέσεις, και δεν είναι μόνο το φετινό, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι χρονιά που να τελείωσε χωρίς δικαστήρια, είτε από ομάδες της Super League, είτε από ομάδες της Β' Εθνικής που θέλανε να ανέβουν περισσότερες. Κάθε Μάιο, κάθε Απρίλιο, κάθε Ιούνιο έχουμε δικαστήρια, έχουμε διαβουλεύσεις. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση, σαν μια ομάδα που δεν έχει μπλεχτεί σε τέτοιες καταστάσεις ποτέ? Αυτού του είδους οι καταστάσεις δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ αδύναμη Super League που δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις σχεδόν για τίποτα το σοβαρό, έτσι αυτό και έτσι είναι πολλά χρόνια τώρα. Η ΕΠΟ δεν έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια το επίπεδο που θα έπρεπε για να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι νόμοι είναι περίεροι και παράξενοι και έχουν πολλά παράθυρα, έτσι, και έχουμε πιο πολλούς δικηγόρους παρά άλλους παράγοντες μέσα στη ΣΠΑΕ και μέσα στον αγγλισμό γενικότερα. Όλο αυτό είναι και τραγελαφικό, αλλά δεν μας αφήνει να κάνουμε και τη δουλειά μας, η αλήθεια είναι σωστά. Θυμάστε κάποια χρονιά εσείς που να τελείωσε ομαλά? Δεν θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Πάντα κάτι υπάρχει. Ιδίως τα τελευταία χρόνια. Και να υπάρχει μία και να την έχουμε ξεχάσει, σωστά, είναι τίποτα. Δηλαδή είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, πρόεδρε. Κάθε χρόνο να έχουμε δικαστήρια, επιτροπές εφέσεων, γενικότερα ένα μπάχαλο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και παράθυρο να αισιοδοξούμε πλέον. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον νιώσει μου και γέρασα που λέει ο λόγος. Τελευταία 30 χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου, λέμε ευχές, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται να αλλάξει από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η οποία δεν την ακυρώνει ο νόμος και ο κανονισμός καθαρά και εξάστερα και να παίρνουν τα θέσεις και να λένε αυτό είναι και τίποτα άλλο όπως σημαίνει σε όλες τις άλλες χώρες. Δεν θα αλλάξει. Όχι. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας και η νοοτροπία μας δεν αλλάζει αν δεν υπάρξει από πάνω, από τον νόμο και από τον κανονισμό, αυστηρότητα. Εδώ δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και σταματάει και αρχίζει τις
θέσεις από εδώ, προσφυγή από εκεί. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Κάτι τελευταίο, πρόεδρε, να μην προσπαθούμε να μην ανακατευόμαστε, αλλά όπως και να κάνεις. Στο ίδιο περιβάλλον ζούμε όλοι. Φίλαθλοι, μεγαλομέτωχοι, ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι. Δυστυχώς δεν ασχολούμαστε και πολύ με το ποδόσφαιρο. Κάτι τελευταίο, πρόεδρε, να σας αφήσουμε. Έχετε και δουλειές. Με τον Πανετολικό, τι γίνεται? Άσημο ξεκίνημα. Από το μέσο τη σεζόν και μετά, νομίζω ότι βελτιώθηκε η ομάδα. Βοήθησαν και οι μεταγραφές. Ειδικά ο Ντάουντα σας βγήκε η λίρα 100. Στο δεύτερο γύρο είχαμε λίγο καλύτερες εμφανίσεις. Φέτος μας κυνήγησε πολύ και η ατυχία και τα λάθη που κάναμε σε εξαρτήσει ίσως με το ξεκίνημα της σεζόν και με τους παίκτες που είχαμε και με το προπονητικό team που πήραμε, που δεν μπόρεσε να καταφέρει να μπει μέσα στο ελληνικό το στυλ το πιο γρήγορα. Κάναμε μια προσπάθεια, αλλάξαμε κόσμο, πέραμε καινούριους, ήρθαν πάρα πολλοί καινούριοι που ήρθανε. Αλλά ακόμα είμαστε σε μια φάση που και εμείς είμαστε ανήσυχοι ότι το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και τα play-out είναι μια πολύ πονηρή υπόθεση και κατάσταση. Όταν δηλαδή αυτοί που είναι μέσα στα play-out, οι πρώτοι έχουν κοντά στους 30 βαθμούς. Σωστά. Οι πρώτοι τελευταίοι και οι τελευταίοι είναι κοντά στους 10. Μπορεί να δημιουργήσουν προβληματάκια. Όπως ξέρουμε και όπως λειτουργεί το σύστημα, είμαστε λίγο ανήσυχοι ότι, και επειδή εμείς δεν ανακατευόμαστε πολύ στα παιχνιδάκια τα διάφορα, μπορεί και να έχουμε και άσχημα αποτελέσματα. Για να δούμε, αισιοδοξούμε. Ο στόχος είναι η αποφυγή της θέσης που οδηγεί στα play-out, πρόεδρε, στα μπαράζ, δηλαδή με το δεύτερο της βιτεχνικής. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια δεν είναι ανέφικτο, αν έχουμε μια καλή πορεία και καταφέρουμε να πάρουμε τις νίκες αυτές που οπωσδήποτε πρέπει να τις πάρουμε, ίσως και κάποια έξτρα, μπορεί να το καταφέρουμε και αυτό, αλλά το θεωρώ λίγο ως πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε τα μπαράζ μάλλον είναι ο εφικτός στόχος για μας. Και από ό,τι καταλαβαίνουν, δεν είστε ήσυχοι ότι 6 βαθμοί τον Πανιόνιο είναι μαξιλαράκι σημαντικό. Και έχετε το κεφάλι σας σύζυγο, μάλλον εκεί αναφέρεστε ότι πρέπει... Ναι, είναι μια δύσκολη... Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν καταφέραμε με την Ξάνθη... γιατί η Ξάνθη μάλλον θα είναι πάνω από εμάς τώρα σε βαθμολογικά, στη βαθμολογία. Yeah. Δύσκολο να τη φτάσουμε και να την περάσουμε. Ο Πανιόνιος είναι μόνο 6 βαθμούς πίσω. Με λίγο τύχη και βοήθεια ο Πανιόνιος και λίγο ατυχία και μη βοήθεια εμείς, θα βρεθούμε ίσως και σε θέση μειονεκτική και κάτω από το παράζενο. Ναι. Θα το παλέψουμε. Πιστεύω υπάρχει μια αισιοδοξία στην ομάδα, οι παίκτες είναι αποφασισμένοι. Αυτή τη στιγμή που θα μείνουμε εκτός αγωνιστικών, εκτός, θα αργήσει πολύ το αγωνιστικό κομμάτι ξανά, μπορεί να δημιουργήσει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα στην αγωνιστικότητα της ομάδας, αλλά πιστεύω να το καταφέρουμε. Προπονήσεις κάνουν τα παιδιά ή έχει σταματήσει η δραστηριότητα? Όχι, λόγω κορονοϊού. Συνεχίζεται? Συνεχίζονται οι προπονήσεις λίγο πιο χαλαρά, ναι. Αλλά συνεχίζονται, ναι. Ωραία. Και δεν μπορούμε να σταματήσουμε για την ώρα, είναι δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοστούλα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Πανετολικού. Ο Φώτης Κοστούλας, ο μεγαλομέτωχος. Να είμαστε ακριβείς. Είπε ότι δεν καταλαβαίνει το λόγο που πηγαίνουν. Ούτε εγώ, Κώστα. Διαπεριφοράς έπρεπε. Είπε ότι δεν προβλέπεται, βέβαια, αν δεν υπάρχει ομοφωνία. Ναι, αυτό που σου έλεγα, ότι πρέπει να διαφωνεί όλες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτό που είπε περί μετακίνησης ανασκόπησης, όντως. Δηλαδή τώρα αυτοί πηγαίνουν από το Αγρίνιο. Ο φίλος μας ο Αλέξης πάει από τη Λάρισα. Και του ΠΑΟ και του Άρη από τη Θεσσαλονίκη. Και κατεβούν από Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι έξοδα, είναι εργατόρες, είναι οτιδήποτε. Είναι συγχρονισμός αυτό που λέμε, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μέτρα. Πρέπει να αποφεύγονται οι συναθροίσεις. Πρέπει να μπει σε αεροπλάνο, φίλε. Πρέπει να μπεις... Θα μπει στο αεροπλάνο, θα μπουν στο αεροδρόμιο. Από το Ηράκλειο, του Όφη, να πάνε. Ναι. Θα πάνε μετά όλοι μαζί στην αίθουσα. Χειραψίες, αυτά. Τι γίνεται? Σιγά μην κάνεις χειραψίες. Δεν κάνεις, Όχι. Με αγκώνα. Ούτε με αγκώνα τίποτα. Εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάποιος θα φωνάξει, σάλια, μάλια, κουκουμάλια. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Αν ο Ολυμπιακός επιμείνει, θα πρέπει να πάρθει μια άλλη απόφαση. Εντάξει. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, αν μια ομάδα
μπορεί να καθορίσει τη μοίρα όλων των υπολείπων. Τη στιγμή που ξαναλέμε, εχθές η ΦΙΑ ανακοίνωσε τη μη έναρξη του φετινού πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1, του NBA Λουκέτο Κώστα, έτσι δεν είναι. Κάθε ώρα και ένα μεγάλο πρωτάθλημα βάζει Λουκέτο. Βέβαια. Άλλοι για δύο εβδομάδες, άλλοι για άγνωστο χρονικό διάστημα. Και ο Ολυμπιακός, την ώρα που ξαναλέω τα προηγούμενα 24 ώρα, ήθελε να αναβληθεί λόγω του κορονοϊού το Ολυμπιακός Wolves, τώρα θέλει να γίνει κανονικά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Έτσι. Βέβαια, εγώ προσωπικά δεν περίμενα τώρα το 2020 για να καταλάβω ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Το ξέρουμε, νομίζω, οι περισσότεροι δεκαετίες τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον το τι θα ακουστεί στις 7 παρατέταρτο, Κώστα, στο Συμβούλιο της Λίγκας στην Αθήνα. Για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει κανονικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και γενικότερα να ξεκινήσουν τώρα τα play-off. Γιατί έχουμε πει τα play-out είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το τι θα γίνει στην υπόθεση της Ξάνθης. Γιατί ανάλογα με τους βαθμούς που θα αφαιρεθούν, εάν αφαιρεθούν από την Ξάνθη, αλλάζει και το στάτους και το τοπίο στα play-out. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα αγωνιστικά έχουν περάσει σε τέταρτη και πέμπτη μοίρα, όπως είναι λογικό. Και αν δεν είχαμε την ανεξήγητη στάση του Ολυμπιακού, τώρα θα μιλούσαμε για αναβολή του πρωταθλήματος και δεν θα μας απασχολούσε καθόλου το αγωνιστικό. Τώρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει, νομίζω πρέπει και οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση και ο Άρης, να είναι έτοιμες. Μπας και ως για μαγείας έχουμε πρωτάθλημα την Κυριακή, Κώστα. Και καλά λέει ο Χιλέας Μπέος, που δεν συμφωνώ πάντα μαζί του, εδώ ο κόσμος χάνεται ναι. Και ο Ολυμπιακός αρμενίζει. Λοιπόν. Νομίζω σιγά σιγά. Πάμε για το τέλος του τρίτου ημιώρου. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα η Ντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Παίζεται εύκολα και γρήγορα από υπολογιστή, λάπτοπ, tablet, κινητό. Καλό ίντερνετ να έχετε μόνο. Όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα αθλήματα, σε όσα φυσικά υπάρχουν τράση, και είναι αρκετά. Έχουν βέβαια αναβληθεί τα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά ακόμα τώρα που μιλάμε, έχει πρωταθλήματα. Έχει γενικότερα αθλητική δραστηριότητα, αν και μειωμένη. Υπάρχει το καζίνο, υπάρχει το live καζίνο, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League ή Ιντερβέτεν, με όλες τις επιλογές που πρέπει να έχει ένας παίχτης του στοιχήματος. Όλες οι υπηρεσίες cash out, live streaming, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί και όλα τα σχετικά από την Ιντερβέτεν, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής. Και τη δεύτερη ώρα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, η πίτσα Mr. Gold. Καλείτε στο 2310-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογείο δύο φυσικές είναι η πίτσα Mr. Gold, αλλά εξυπηρετεί και δυτικά αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πολύ μεγάλες προσφορές. Ρωτήστε τα παιδιά ποιες είναι οι προσφορές. Θα σας πω ενδεικτικά: 2-3, 2 κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, 3 μεγάλες μόνο 12,5, 3 μεγάλες τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Υπάρχουν σαλάτες, μακαρονάδες, καλτσόνε, πενιρίλ και όλα τα σχετικά, αλλά και πιάτα ημέρας. Το μενού αλλάζει κάθε μέρα και η μερίδα είναι από 2,80 ευρώ μόλις. Για κάποιους που δεν θέλει να φάει πίτσα ή μακαρονάδα ή σαλάτα, αλλά θέλει να φάει ένα πιάτο ημέρας μαγειρευτό φαγητό, Κώστα, που λέγει στο χωριό μου. Το καλύτερο. Λοιπόν, φτάσαμε. Επιστρέφουμε σε μία και μισή. Σε δύο λεπτάκια επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη σημερινή τρόικα, την τελευταία της εβδομάδας. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Ήταν αναμενόμενο πως θα αναβληθεί και η Premier League. Βέβαια. Ομόφωνη απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο αναβολή της Premier League. Championship, League One, League Two. Όλα τα πρωταθλήματα. Και τα λοιπά. Πάει και η Αγγλία από το κάδρο. Πάει και η Αγγλία. Να δούμε ποιοι θα μείνουν. Θα μείνει τελικά μόνο η Super League, Κώστα. Φοβερό. Ολυμπιακά ρολέ. Φοβερό. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Και θα βλέπει όλο ο πλανήτη πάγο Ολυμπιακό και κλεισμένον. Τον Έλα Μπαρί. Για να δει ο κόσμο. Δράση το Σαββατοκύριακο. Φεύγει ο Φριντέτ με την οικογένειά του. Ήταν υπέροχα, λέει. Ποιο τον καρτερεί, 2,5. Κώστα, κοίτα. Θα έχει ενδιαφέρον όταν ξεκινήσει κάποια στιγμή το πρωτάθλημα μπάσκετ, αν ξεκινήσει, πόσοι Αμερικανοί θα έχουν γυρίσει από τις χώρες, αν είναι Αμερική. Δηλαδή, τι απόλυση θα έχει κάθε ομάδα. Όντως. Οπότε, επειδή μιλάμε για αλλίωση πρωταθλήματος, δεν πέφτει κανένας. Δεν πέφτει κανείς. Για να τελειώνουμε, παιδιά. Πάω κολλέ. Πρόσεξε τώρα. Τέλος σεζόν στη Λιθουανία, στο μπάσκετ. Πρωταθλήτρες Αλγκύρης. Τελειώσαμε. Αυτό. Όποιος ήταν πρώτος. Άρα εμείς είμαστε 7ο. Παίζουμε με τον δεύτερο. Δεν θα παίξουμε. Ναι. Και ισοβαθμούμε. Ευρώπη, βγαίνεις Ευρώπη. Ισοβαθμούμε. Α, δεν ισοβαθμούμε. Όχι. Είμαστε πίσω. Ο 7ο δεν βγαίνει. Όχι. Ναι. Άρα ένσταση.
Ένσταση. Ένσταση. Ένσταση. Γιατί σίγουρα ο Ρακλής στα play-off θα ανέβαζε τροφές και θα έπαιρνε δεν το μια θέση στο FIBA Champions League ή είχε κάποιο άλλο. Δεν το δεχόμαστε. BCL, είμαστε FIBA εμείς. BCL, ε? BCL. Λοιπόν, η Ζαλγκύρη Σόρνας Γιασκεβίτσος ήταν πρώτη στην κατάταξη πριν τη διακοπή. Στέφεται για ακόμη μια φορά πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Τελειώσαμε. Σου λέει τώρα τι να περιμένουμε και τι να παίξουμε και αυτά και play-offs και αυτά. Δώσ' το εκεί στη Ζαλγκύρη σε σχέση το πάρει. Και τελείωνε. Να διαβάσω λίγο, Κώστα, το απόσπασμα του σκεπτικού του διοικητικού εφετείου. Καλά. Ναι, ρε φίλε, είχαμε αφήσει μια καρμότητα. Καλά. Εντάξει. Για πάμε. Λαμβανωμένης υπόψη της φύσης του πειθαρχικού οργάνου ως δικαιοδοτικού, αλλά και της χρήσης από τον νομοθέτη του όρου ότι το δικαιοδοτικό όργανο επιλαμβάνεται, καθώς και του χαρακτηρισμού των ελεκτικών διαπιστώσεων της Επιτροπής ως έκθεση ή πορίσματος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν δεσμεύει το δικαιοδοτικό όργανο ως προς τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αποδεδομένη παράβαση της στοιχειοθέτησης της οποίας συνεπώς αποτελεί αρμοδιότητα του δικαιοδοτικού οργάνου κτλ. Κτλ. Να μην κουράζω γιατί είναι όλα νομικήστικα, αλλά η ουσία είναι αυτή. Συγγνώμη, Χρύσανθε. Έλα, συγγνώμη, Αλεξικούλια. Ο νόμος λέει άλλο. Ο νόμος λέει άλλο. Αλλά και το διοικητικό εφετείο δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Ξαναδιαβάζω. Δικαστική πλάνη. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν δεσμεύει το δικαιοδοτικό όργανο ως προς τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αποδεδομένη παράβαση κτλ. 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 Δεν ξέρω. Αυτό. Δεν ξέρουν τα κρίμα. Κρίμα. Κρίμα που δεν ξέρουν. Κρίμα. Άσχετη. Κρίμα οι εφέτες, κρίμα το διοικητικό δικαστήριο, κρίμα όλοι. Λοιπόν, άλλη απόφαση πριν από λίγο έρχεται η πληροφορία που λέει ότι θα ανακοινωθούν νέα μέτρα από την κυβέρνηση και μέσα σε αυτά θα είναι και το κλείσιμο των καφετεριών, των καφέ, όπου πραγματικά γίνεται ο χαμός. Είναι πρόσφατη, προχθές νομίζω έγινε, η αντίδραση του Δημάρχου Λάρισας, όπου πραγματικά η Λάρισα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η πρωτεύουσα του καφέ, ο οποίος είχε κάνει δηλώσεις και είπε ότι είναι απίστευτο αυτό που βλέπω, πλατείες και καφετερίες γεμάτες με κόσμο, και προφανώς μετά από όλη αυτή την αντίδραση η οποία έχει γιγαντωθεί τις τελευταίες μέρες και νομίζω λογικό με αυτά που γίνονται, είναι προφανές ότι θα διακοπεί η λειτουργία και στα καφέ. Τώρα αυτό δεν είναι επίσημο, το μεταφέρουμε στην πληροφορία για την ενημέρωση του κοινού. Η πληροφορία πάντως ότι έρχονται νέα μέτρα είναι δεδομένη. Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Το διαβάζουμε και από το πρώτο θέμα.gr. Εντός ημέρας αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις και συστάσεις που θα περιλαμβάνουν κλείσιμο καταστημάτων και θα υπάρχουν και νέα οικονομικά μέτρα. Πριν από λίγο επίσης έγινε γνωστό ότι είχαμε τις πρώτες συλλήψεις για παράβαση του νόμου περί καραντίνας για έναν ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στα Γιάννενα, ο οποίος έκανε μάθημα στους μαθητές, ενώ υπάρχει απόφαση για λουκέτο. Εντός των επόμενων ώρων λοιπόν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για κλείσιμο καταστημάτων, θα ανακοινωθούν οικονομικά μέτρα σε συνέχεια όσων είχαν κοινοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες και περιλάμβαναν την αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων. Στέργιο. Κώστα. Κλείνουν οι καφετερίες, Στέργιο. Απίστευτο. Ελάς ολέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Λες, ε. Ποτέ. Στις πλατείες με σέικερ. Περνώ το σέικερ του κουϊκάρα. Γαλά και νεσκούι, φραπέ. Πού το θυμήθηκες, ρε, πού το θυμήθηκες, ο κουϊκάρας. Σέικερ, εκείνο το καφέ, με το καφέ καπάκι, που έκανε φραπέ. Το κλασικό, ναι. Βέβαια. Σέικεράρα εκείνο. Ήτανε κρέμ. Βέβαια. Το στέλεχος. Μπες το στέλεχος και το καπάκι ήταν καφέ. Σκούρο καφέ το καπάκι. Με ραβδόσεις. Και έκανες φραπεδάρα. Α, φραπεδάρα. Το καλύτερο τέτοιο. Φραπεδάρα, ούτε μηχανή, ούτε δηλαδή, τίποτα. Σε σύγκριση με εκείνα που βγήκαν μετά σε 18.000 χρώματα. Δεν υπάρχει. Τα ροζ, τα πράσινα, καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι όλα μετά δεύτερα. Αυτό που λέμε με το κρέμ στέλεχος και το καφέ καπάκι με τις ραβδόσεις. Ήταν το καλύτερο μάλλον. Όποιος έχει προλάβει αυτό το σέικερ έχει περάσει ωραία εφηβικά χρόνια. Κάποια στιγμή θα γίνει συλλεκτικό αυτό, Κώστα, να ξέρεις. Φυσικά, φραπεδάρα. Θα το βγάζει δηλαδή σε 30 χρόνια στη δημοπρασία. Όπως και το παγουρίνο. Παγουρίνο που είχαμε. Παγουρίνο δεν είχα. Με αυτάκια. Δεν είχα, φίλε. Στις Σέρες δεν είχε παγουρίνο. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι είχε. Με κορδέλα από το λαιμό. Ήταν ένα θερμός. Τι πέρασε κι εσύ. Ναι, ναι. Πάρ το παγουρίνο. Παγουρίνο, πάρ το παγουρίνο. Και όλοι κυκλοφορούσαν σαν γκάγκες με το παγουρίνο μπροστά.
Εγώ αυτό που μου έχει γίνει εφιάλτης και το θυμάμαι ενίοτε είναι Κώστα που μας λούζανε με τη Μυρτό. Βέβαια, δηλαδή, με τις χούφτες. Κολονιάρα. Έπαιρνε η μάνα τις δυο χούφτες έτσι. Βέβαια. Άδειαζε μισό μπουκάλι πάνω στα κεφάλια μας. Μυρτό. Κίτρινη. Γαλάζια είχε. Κίτρινη μυρωδιά λεμόνι. Πλήνε βάλε. Τι τραβήξαμε κι εμείς, ρε φίλε. Τώρα με τις χούφτες σου λέω. Τώρα που είπες λούσιμο. Με τα κιλά. Πράσινο σαπούνι. Πλάκα. Δεν προλαβαίνω. Δεν το προλαβα. Ρε φίλε, πού πας. Πράσινη σαπουνάρα το καλύτερο. Και τώρα πανάκριβο είναι. Λοιπόν. Πρόλαβα και να τα ζελέ με 200 δραχμές. Τα ρόζε. Τα ρόζε, τα μόβ. Το πετούσε και κολούσε τον τοίχο, πλάτ. Λοιπόν, 640, τι ένα νούμερο είχε, 940, δεν θυμάμαι. 100 δραχμές. 888, κελάκ είχε τέτοια. Και μετά, μου πέφτουν τα μαλλιά. Μετά, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αναβλήθηκαν πρωτάθλημα το που μιλάμε. Επί των αθλητικών... νομίζω ότι πλέον η είδηση είναι ποιες λίγκες μένουν ανοιχτές και όχι ποιες δεν παίζουν. Είπαμε ότι αναβλήθηκε και η Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία. Σοπα. Είχα μια αγωνία. Πρόσεξε, άκου τώρα τι έγινε. Αυτό έγινε γιατί χθες η Λαμπαδιδρομία έγινε παρουσία πολύ κόσμου και υπήρξε, θορυβήθηκαν. Σου λέει τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Πήγανε στο σπίτι του Κώστα Τσικλητήρα, ενός από τους πρωτοφόρους τότε. Λοιπόν, και γινόταν χαμός. Και σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την αναβολή της λαμπαδιδρομίας. Βέβαια η παράδοση της και η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας για το Τόκιο θα γίνει κανονικά χωρίς θεατές. Αναβολή και στον Μαραθώνιο Μεγαλέξανδρο, από χθες. Ναι, αναβολή, λογικό. Πλήγμα. Λογικό. Γιατί έχουμε πολλούς στην πόλη μας που είναι φαν. Ναι, βέβαια. Όλοι τώρα το δρομικό κίνημα έχει γιγαντωθεί. Όπως είχαμε συνάδελφο που δεν τράπηκε να πάρει το μετάλλιο. Και έκοψε δρόμο και μετά το GPS έβγαλε μια διαδρομή 100 μέτρων. Αλλά έτρεξε. Έτρεξε, φωτογραφία πριν, φωτογραφία μετά, μπανανούλα. Σου λέγω έτρεξε, μπανανούλα. Για να αναπληρωθούν τα... Σορτσάκι καυτό και καλά αθληταράδες όλοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας κάνω μια σούμα λίγο, Κώστα. Στέργιο. Περιμένουμε την επικύρωση, εάν έχουμε αναβολή στα play-off της Super League το απόγευμα. Εντάξει, να μην τα ξαναλέμε. Στην Κύπρο τώρα που μιλάμε όλα τα μάτς είναι και κλεισμένο το θυρών μέχρι 31 Μαρτίου. Αγγλία, αναβλήθηκαν οι επαγγελματικές κατηγορίες. Η National League παίζει κανονικά, ας πούμε η... Δέλτα Εθνική. Παίζουν αυτοί, ε. Η National League παίζει κανονικά. Με δύο ομίλους είναι και τα λοιπά. Που παίζουν σε κάτι γήπεδα Λάνες. Που είναι, ναι. Με 8.000 κόσμο. Ναι, εντάξει. Όσο έχουν η Super League δικιά μας. Καλά, εννοείται. Ιταλία, η πρώτη που έκανε αναβολή μέχρι 3 Απριλίου. Η Γερμανία και κλεισμένο το θυρών, αλλά πάνε για αναβολή. Τις γάμα κατηγορίες αναβλήθηκαν. Α και Β, δηλαδή Bundesliga και Zweite Liga και κλεισμένο το θυρών. Θα δούμε αν υπάρχει αναβολή και στη Γερμανία. Εκτός αν έχει βγει κάτι και το έχω χάσει για επίσημα. Ισπανία δεν υπάρχει τίποτα. Η Γαλλία επίσης αναβολή, Α και Β κατηγορία. Ολλανδία το ίδιο, Πορτογαλία το ίδιο. Ηνωμένες Πολιτείες αναβολή στο MLS. Αργεντινή και κλεισμένο το θυρών. Ουρουγουάι το ίδιο. Ρωσία. Φοβερή η Ρωσία, άκου Κώστα. Μέχρι 5.000 οπαδοί στα παιχνίδια που διεξάγονται στη Μόσχα. Βέβαια. Μέχρι 5.000, φίλε, μην το παραχέστε. Πουτίναρος, φίλε, δεν μασάει. Ποιος ή όσου λέει το φτιάξαν οι Αμερικάνοι, οι υπεριαλιστές, καπιταλιστές. Ελβετία αναβολή, Βέλγιο αναβολή, Τουρκία και κλεισμένο των θυρών. Κακός, δεν υπάρχει κρίμα. Δεν έχουμε κρούσμα. Δύο κρούσματα. Ένας Έλληνας και ένας Κούρδος. Α, μπράβο, δεν έχουμε κρούσμα. Τσεχία αναβολή, Αυστρία το ίδιο, Δανία αναβολή, Νορβηγία, Πολωνία και κλεισμένο των θυρών και η Βουλγαρία αναβολή. Και η Ρουμανία και η Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Αλβανία, μία προς μία. Αυτές οι χώρες τελευταίες μέχρι χθες ήταν να γίνουν τα παιχνίδια. Ακόμα και η Κολομβία, Κώστα, ανέβαλε το πρωτάθλημα. Κλάμα. Η original Κολομβία. Ναι, η Κολομβία, γιατί εκεί το αναβάλανε γιατί έχουν να μαζέψουν. Τώρα είναι η περίοδος συγκομιδής. Της παπαρούνας. Της παπαρούνας. Γι' αυτό δουλεύουν τα παιδιά, δεν μπορούν. Και η Ιρλανδία αναβολή. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που είναι γνωστά από χθες και προχθές. Και Ευρωλίγκα
και Φόρμουλα 1 και NBA, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, μόνο η Super League κρατάει τη σημαία ψηλά. Για δώσε λίγο μουσική, δώσε λίγο. Μου κάνεις πλάκα προφανώς τώρα. Ρε φίλε. Μου κάνεις πλάκα προφανώς. Ρε φίλε. Λοιπόν. Πλάνα εδώ βλέπουμε στο Open. Μπαλτάκαρος, Τάκαρος, Μπαλτάκαρος. Εκδίκασε 6,5 ωρών και ουσίας. Ο κύριος Στράτος. Λέει το αντικειμενικό Open. Αχιλλέας Μαυρομάτης. Αλέξη, ναι. Κούγια δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Κράζουν οι παοξίδες οι φίλοι στο μεταξύ. Δεν έχουμε κερδίσει παιδιά ποτέ. Όχι καμιά δίκη. Ποτέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ καμιά δίκη. Λοιπόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Τάκη Μπαλτάκου. Προσπαθήσαμε τέλος πάντων. Μεγάλη επιτυχία. Το βράδυ σήμερα θα μάθουμε και την τύχη. Το play-off. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα τελικά πούν παίζουμε, παίζουν την Κυριακή. Παίζουν, σε Σάββατο παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ. Ο Άρης με τον Όφη. Αύριο δηλαδή. Αύριο. Και Κυριακή πάω ο Ολυμπιακός. Πάντως ο Λίμπερο θα είναι έτοιμος, Κώστα. 100%. Θα έχουμε μετάδοση, αλλά καλό θα, είναι, καλό θα είναι να μην έχουμε αγώνες. Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν νομίζω πια και ο Ολυμπιακός. Θα ορμήξουν οι άλλοι. Αλλά υπάρχουν και οι φίλοι. Να πούνε. Ακόμα και οι φίλοι όμως μέχρι χθες λέγανε να αναβληθεί. Ξέρεις, θα πούνε. Τώρα αν οι φίλοι αλλάξουν. Να πάρουμε εμπειρογνώμονες να ρωτήσουμε. Μήπως ανοιχτό Μαρούπα, χώρο. Την κυρία Μαρούπα. Κυρία Μαρούπα. Με το κινητό. Υπάρχει κίνδυνος. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα παίζουμε. Κίνδυνος είναι οι Τούρκοι πράκτορες και οι νίντζα Σογκούν στην Θράκη. Οι μουφτίδες. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρούπα. Οι μουφτίδες. Λοιπόν. Καιρό έχουμε την ακουσμόμηση, κυρία Μαρούπα. Οι κατάσκοποι. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και το τέλος των δραστηριοτήτων για τη VTB League. Για όσοι έτσι είχαν μεγάλο άγχος. Η Βαλτική Λίγκα, η λεγόμενη. Που είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο πρωτάθλημα στεριού. Μπορεί να γελάμε. Αλλά είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά την Ευρωλίγκα. Φαντάζομαι την Α1 είναι πολύ καλύτερη. Καλά, το οργανωμένη. Τι συζητάμε. Όπως επίσης και το τέλος των δραστηριοτήτων και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Μεγάλο άγχος και εκεί. Έχουμε όμως τρεις Έλληνες προπονητές εκεί. Έχουμε Γιάννη Σφερόπουλο, έχουμε Γιάννη Καστρίτη και έχουμε και Στέφανο Δέδα σε τρεις ομάδες στο Ισραήλ. Επίσης να πούμε ότι στη Φόρμουλα 1 ακυρώθηκαν οι τρεις πρώτες αγώνες της χρονιάς. Ναι, τα είπαμε. Τέλος. Είπαμε. Μακλάρεν, ένα κρούσμα κορονοϊού στη Μακλάρεν. Δεν θα γίνει το Grand Prix Αυστραλίας. Η Αυστραλία δεν έχει κρούσματα, είπα, ναι. Δεν έχει ακουστεί κάτι. Ναι. Θα μου πεις ψηλό κοντά είναι εκεί με Κίνα αυτά. Στην Πεκίνα, ναι, αλλά αυτή είναι και άλλο. Άλλη εντελώς δηλαδή. Άλλος κόσμος. Και φυσικά έρχονται συνέχεια ειδήσεις για κρούσματα, για παίκτες, για διάσημους. Και οι ομάδες που διακόπτουν προπονήσεις μία προς μία. Λογικό. Οι μόνοι που δεν έχουν διακόψει ουσιαστικά είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, οι ομάδες που είναι στα play-off. Και αυτές που έχουν, όπως είναι ο Παπανατολικός, θέμα ότι αν ξεκινήσουν θα πρέπει να δώσουν μάχη για την επιβίωσή τους. Δηλαδή τώρα η Λάρισα δεν έχει θέμα για τα play-out. Ναι. Με τη διαφορά που έχει. Ο Παπανατολικός, ναι, έχει ένα ζόρι. Και ο Πανιόνιος. Οπότε πρέπει να. Πρέπει να είναι σε ψηλό. Καλή κατάσταση. Σε εγρήγορση. Και φυσικά η ομάδα στο play-off. Δηλαδή οι παίκτες του Άρη και του ΠΑΟΚ μέχρι νεοτέρας προπονούνται κανονικά. Δηλαδή τώρα σήμερα έχει προπόνηση. Νομίζω πως έχει, ναι. Τι να κάνουμε. Να τους διώξω και να γίνουν οι αγώνες. Να τους μαζεύω μετά. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Λοιπόν. Άρα θα περιμένουμε σήμερα, είπαμε, την σύσκεψη. Δεν υπάρχουν ειδήσεις όσον αφορά τα μπασκετικά, ναι, πέρα από αναβολές και τα λοιπά. Οι ομάδες εδώ της πόλης, να πούμε ότι έχουν σταματήσει τις προπονήσεις. Χθες ο Ηρακλής και ο Άρης ανακοίνωσαν την αναστολή των προπονήσεων μέχρι τη Δευτέρα. Αναβολή, να το πούμε έτσι, μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένοι παίκτες δεν κάνουν ατομικές προπονήσεις και τα λοιπά. Έτσι. Έχουν απολυμαθεί τα γήπεδα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν σταματήσει τις προπονήσεις. Προφανώς και θα περιμένουν την συνέχεια των αγωνιστικών δραστηριοτήτων όποτε αυτή αποφασιστεί. Δεν το βλέπω εγώ και πολύ πιθανό αυτό να γίνει. Έχω την εντύπωση ότι εντός των επόμενων ίσως ωρών και ημερών να αρχίσουμε να έχουμε θέμα και με τους ξένους των ομάδων, Στέργιο. Θα έχουμε, Κώστα, σίγουρα, το έχουμε πει. Τώρα ήδη θα αρχίσουν να μαθαίνουν ότι έφυγε ο Φριντέτ, έφυγε ο Πιτίνο, έφυγε ο Χάτσερ, έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος, λέει, και εγώ τι κάθομαι τώρα να κάνω, φεύγω. Θα χτυπάει το τηλέφωνο η μητέρα του κάθε Αμερικανού, ακόμα εκεί είσαι. Ναι, ζακέτα έβαλες. Η ομάδα με ποια ομάδα, έλα εδώ. Μάζεσαι τα κέλα. Ναι, my money όμως, my money. My money. Δεν παίρνουν εκατομμύρια, Κώστα, πλέον. Εντάξει. 100 χιλιαρικά και δεν είναι λίγα.
60-70. Ποιος παίρνει 60-70? Στην πόλη μας έχει 60-70. Οι ξένοι. Όλοι. Όλοι. 70, ε. Όλοι. Στον πάγκο δύσκολα. 120 παίρνουν οι δικοί μας. Οι δικοί σας, οι δικοί μας. Ναι. Πού βιώνουν στην Ευρώπη. Εσείς γιατί πέφτουν. Το 1 τέταρτο. Κι αν. Μισό λεπτό. Ο Μπόμπι παίρνει 15. Το μήνα. Το μήνα. Επί 4, 60. 60. Μια χαρά. 100. Για 2 στα 10 τρίποντα. Τα σκαψά. Ναι, αλλά πήρε το. Πήρε το Star Game. Έφερε μαστραπά στην πόλη. Και τα βάλε όλα, μιλάμε τον Μπόμπι. Αλλά μόνος του και χαβάλε. Μη φιτιλιάζει τώρα με τον Μπόμπι Μπράουν. Τα βάλε όλα ο Μπόμπαρος. Να επαναλάβω ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ πρέπει να διακοπεί. Να διακοπεί. Να σωθεί ο Πάοκ. Λουκέτο. Και ο Άρης. Θα σωθεί και ο Άρης. Και ο Άρης. Εντάξει, να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το να πέσουμε και οι δύο ή να πέσει μόνο ο Πάοκ. Πρόσε, μην κοροϊδεύεις γιατί ο Άρης είναι σε καλύτερη μοίρα από σένα. Εσύ είσαι πιο πιθανός να πέσεις. Θεωρητικά είναι καλύτερη σε μένα. Θεωρητικά. Γιατί θα κερδίσει το Ρέθυπνο. Να φύγει ο Φράγκαμπ λόγω κορονοϊού. Κόνερ, αντεγιά. Να παίξουν μόνο Έλληνες. Ναι, μόνο Έλληνες. Με συμφέρει. Όχι. Όχι. Έχει το Ρέθυπνο από Έλληνες. Όχι, δεν συμφέρει. Έχει Έλληνες καλούς στο Ρέθυπνο. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, και εγώ έχω Σκίζα, έχω Μαργαρίτη Τσόχλα. Βέβαια. Χαρά Νικόλα. Χατζή Νικόλα. Χατζή Νικόλα. Γι' αυτό πετάς. Καρά έχω. Γι' αυτό πετάς το πρωτάθλημα. Καρά. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Τώρα σε λίγο δίνουμε την σκυτάλη στον Κωσίστα Τσαρό, ο οποίος θα σας μεταφέρει ένα άλλο κλίμα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Είπαμε για τις νέες εξαγγελίες οι οποίες αναμένονται, σχετικά με τον κορονοϊό. Είπαμε για το stop το οποίο αναμένεται να μπει στις καφετέρειες ή καφετέριες. Στα καφέ, ρε φίλε. Στα καφέ. Καφετέρειες. Καφετέρειες. Είναι ιταλική λέξη. Όχι στα. Στα ουφάδικα θα μας πεις λίγο. Ναι. Επίσης ένα περιστατικό το οποίο έγινε στη Λαμπαδιδρομία, η οποία είπαμε ότι και αυτή σταματάει πλέον. Γιατί να πας στην Λαμπαδιδρομία, Κώστα. Ξέρεις που έγινε. Γιατί να πας. Η Κοσμοσυρωή δεν έγινε μόνο στο σπίτι του Τσικλητήρα. Έγινε στη Σπάρτη, όπου εκεί ποιος ήταν Λαμπαδιδρόμος. Ο Τζέραλντ Μπάτλερ. Δύση Σπάρτα. Δηλαδή, παιδιά. Σπάρτα. Τι χωράρα είμαστε πραγματικά. Τι χωράρα. Φωνάξαν τον Τζέραλντ Μπάτλερ και φώναξε αυτό την ώρα που άναβε το βωμό. Δύση Σπάρτα. Ωρε, φίλε. Και έγινε χαμό. Ελαδάρα, ολέ. Έγινε χαμό και επειδή έγινε χαμό στη Σπάρτη. Ξέρετε, μαζεύτηκαν εκεί στην πλατεία. Έχω πάει στη Σπάρτη, εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν έχω πάει εγώ. Έχω πάει πολύ ωραία. Βγήκε ανακοίνωση ότι τέλος η λεμπαδιδρομία με κόσμο. Η παράδοση Ολυμπιακής Λόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Τόκιο 2020 θα γίνει κανονικά την 5η 19 Μαρτίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο χωρίς την παρουσία κοινού. Ρε το Τζέραρντ. Πήρε λεφτά, πιστεύει να έρθει. Έκανα ξενοδοχείο αυτά, έλα να σου κάνουμε τα δωμάτια. Κώστα Ναβαρίνο και τέτοια. Δεν πήρε, λες, αμοιβή. Το καλύτερο ξενοδοχείο της Μεσογείου. Έχουμε. Και φυσικά ένα δωμάτιο. Γνωστό μου όταν ήθελε να ξεφορτωθεί την οικογένεια. Αυτό που σου είπα. Για δύο-τρεις μέρες λίγο να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Τη έστειλε εκεί. Άρα έχει δυνατούς γνωστούς για να του στέλνει εκεί να μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα, Κώστα. Την πρώτη ώρα την είπαμε. Θα πούμε και τη δεύτερη τώρα. Ιντερβέτεν. Χορηγός της Super League. Συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής η Ιντερβέτεν. Κορυφαία γεγονότα, κορυφαίες αποδόσεις. Live παίζεται εύκολα μέσω τάμπλετ, υπολογιστή, κινητού, όπου υπάρχει ίντερνετ. Βέβαια. Εντάξει, ακόμα και από Smart TV μπορείς να παίξεις, Κώστα. Άντε να σου πω κάτι αποκλειστικό. Μόνο αυτό δεν κάναμε ακόμα. Μόνο αυτό δεν κάναμε ακόμα. Να, τέλος πάντων. Και καζίνο, ναι, και live καζίνο, Κώστα. Καλά. Τώρα που θα κλειστούμε σπίτι, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Σάββας Κόλκας, έκανε ένα πρόγραμμα. Έκανε. Έλεγε, ας πούμε, ότι θα μαγειρεύουμε μία μισή ώρα να περνάει και η ώρα. Μετά λίγο ύπνο, ναι, καμιά σειρά. Ναι. Λίγο δουλειά, λέει, για τα site, διάλειμμα, ναι, φρουτάκια. Ξανά λέει γράψιμο λίγο. Τζίμι Χέντρινγκ, Όζι Όσμπουρν. Όζι Όσμπουρν, φρουτάκια. Μετά λέει λίγο με το παιδί αυτό και τα λοιπά. Ναι. Ξανά γράψιμο, φρουτάκια. 4-6. Να χρειαστεί να μείνουμε σπίτια. Λοιπόν, εντάξει, θα σας κάνουμε εκπομπές και ποιες σειρές να δείτε και πώς θα περνάτε την ώρα σας. Και ποια φρουτάκια να παίζετε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο Έλληνας Κώστα δεν σηκώνει. Χρήστα Θενάπο, να χορηγός. Εδώ, εγώ, ειδικός. Γκόνζο Quest, Όζι Όσμπουρν. Όζι Όσμπουρν. Γκόνζο Quest, ρε φίλε. Ναι, Γκόνζο Quest. Αυτό πρέπει να το δω, δεν ξέρω. Το Γκόνζο Quest. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα παίζω ένα άλλο πάρα πολύ καλό.
το οποίο λέγεται, το οποίο τώρα θα σου πω, το Pyramid είναι επίσης πάρα πολύ καλό, Quest for Immortality. Ωραία, Κώστα. Πέφτουν του βλάκια. Μπράβο, και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι 1 το πρωί, η κορυφαία πίτσα και όχι μόνο έρχεται στην πόρτα σας. Ρωτήστε τα παιδιά για το καθημερινό μενού με μαγειρευτά φαγητά από 2,80 ημερίδα. Έχω ακόμα 8 δεύτερα. Έχει μπει αντίστροφη μέτρηση.